Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο και Τάσος Τρέγιας σε λίγο μαζί μας. Επαναλαμβάνω, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε πάντοτε. Η εκπομπή έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Φυσικά την εισαγωγή δεν μπορείτε να την ακούσετε πουθενά άλλο, έτσι. Πού να το ακούσετε αυτό το τραγούδι? Λίτσα Διαμάντη, 1981. Το άκουσα σήμερα και είπα θα το βάλω το βράδυ. Δεν ξέρω, άρεσε στον Τάσο η εισαγωγή? Για να ακούσω. Κοίταξε λίγο, σιγά σιγά μαθαίνεις, παίρνεις τα πατήματά μου. Αυτό το θυμάμαι, είναι θέμα, πιτσιρικά σου. Είναι θέμα χρόνου να σου αρέσουν πιο πολύ τα ελληνικά από τα ξένα. Όχι, μου αρέσουν και τα ελληνικά, αλλά κάποια. Εντάξει, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου όταν ήμουν μικρός. Είναι νομίζω ή 80 ή 81 είναι αυτό το τραγούδι. Μπορεί και πιο πίσω να είναι. Όχι, όχι, ή 80 ή 81. Αν μπορεί κάποιος φίλος να βοηθήσει να μην το ψάξω τώρα στο... Λίτσα Διαμάντη. Λίτσα Διαμάντη. Πρέπει να είναι από τις πρώτες επιτυχίες. Η Λίτσα Διαμάντη, αν θυμάμαι, δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν έχει βγει από το Να η Ευκαιρία η Λίτσα Διαμάντη. Δεν είμαι σίγουρος. Με Ροζίτα Σόκου, Κατσαρό. Βέβαια, Κατσαρό. Και ο Θέμης Αμανατίδης είχε βγει σίγουρα από αυτό το παιχνίδι, ας το πούμε, της εποχής. Παιχνίδι ήταν. Που δεν είναι τραγουδιστής. Ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι 100%. Γιατί είναι το παλιό X Factor. Α, μπράβο. Είναι το The Voice, ξέρω εγώ, το X Factor. Ναι. Τώρα οι 20άριδες μας ακούνε, οι 30άριδες και τα λοιπά. Ναι, μπορεί να τα γνωρίζουν αυτά. Όχι, μπορεί. Να η ευκαιρία σου, τι είναι να η ευκαιρία. Σίγουρα δεν τα γνωρίζουν, όχι μπορεί. Λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θέλω να πιστεύω καλή συντροφιά μέχρι τις 11 η ώρα όταν θα αναλάβει και ο Γιώργος Αγόρας. Πάντοτε στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά. Να, με τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, τη Mazda Manatidis, που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Το τηλέφωνο για τυχόν ερωτήσεις, απορίες, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσω όσον αφορά τη Mazda Manatidis, το 2310-924-931. Βέβαια δεν ξέρω τώρα, αυτά είναι ανοιχτά τα συνεργεία αυτοκίνητων, δεν νομίζω, έτσι? Ναι, ανοιχτά είναι. Ανοιχτά είναι. Ανοιχτά είναι, συνεργεία αυτοκινήτων, σωστά, τράπεζες, γιατί... delivery, φαρμακεία και είδη τροφίμων, σούπερ μάρκετ, μανάδικα και μίνι μάρκετ έχουν μια ανοιχτά. Ρε, εσύ έλεγα προχθές, ήμουν με το Φάνη και λέγαμε ένα πολύ ωραίο που σου είπα, πήγαμε να πάρω την αρμόκολα και δεν είχε γιατί ήταν κλειστά την πρώτη Τετάρτη. Συγγνώμη, τώρα εσύ παθαίνεις ένα, εσύ που είναι για το επάγγελμά σου. Mm-hmm. Σπάει τουαλέτα σου, κάτι γίνεται, ρε, σπάει τουαλέτα. Πώς θα σπάσει, θα μου πεις, ρε φίλε, εύκολο είναι. Σπάει, ρε παιδί μου, ο ένας που θα σπάσει στο εκατομμύριο. Ναι. Πώς θα πάρεις εσύ τώρα, τι θα κάνεις, για πες μου. Προφανώς θα συνδεθείς με κάποιον έμπορο με ειδονική κίνηση που έχεις γνωστό, γιατί δεν μπορείς να σε... Κλειστά. Κλειστά θα ανοίξει κάποια στιγμή, ανοίξει. Έτσι, για λίγο. Να πάει να πάρει. Στη ζωή. Ναι, ρε παιδί μου, τι να κάνεις. Δηλαδή, αν μείνει ο άλλος χωρίς το λέτε, κάποιος στο παγκόσμιο να κατουράει. Είναι κάποια πράγματα, έχουμε ένα φίλο στην αναμονή, χωρίς να πούμε τίποτα καν. Είναι κάποια πράγματα που τα θεωρούμε έτσι. Είναι καθημερινά κάθε μέρα τα χρησιμοποιούμε και δεν καταλαβαίνουμε την πόσο μεγάλη σημασία έχουν. Εγώ το κατάλαβα τώρα με το μπάνιο που μείναμε μία εβδομάδα χωρίς μπάνιο, έτσι, στην ουσία. Το ερώτημα ήταν αυτό, τι θα κάνεις, ρε παιδί μου? Βγήκε όφη του αλέξης. Όταν ξεκινάς να κάνεις μία ανακαίνιση σε ένα μπάνιο, αν δεν έχεις τη δουλειάς, δεν μπορείς να γνωρίζεις ποια είναι η διαδικασία. Δηλαδή θέλει ξύλωμα τα πλακάκια, ξύλωμα οι εγκαταστάσεις. Άσε, περάσαμε. Θέλει μετά σκάψιμο να γίνει καινούργια εγκατάσταση, καινούργιες απογετεύσεις. Δηλαδή το μόνο που σε αφήνει είναι η λεκάνη, να έχεις τη λεκάνη, εκτός μία μέρα. Ναι, μία μέρα δεν γίνεται, πρέπει να βγει για να τοποθετηθούν τα πλακάκια. Τα πλακάκια δεν τα πρέπει να τα πετάς στο πατώμα, στο πάτωμα δεν πρέπει. Έχω κάνει ανακαίνιση πάνω από 40 μπάνια, το λίγο. Στη ζωή μου. Λοιπόν, κάτσε λίγο, εμείς θα πούμε να ακούσουμε τον. Οπότε είμαι πολύ γνώστης, μεγάλος γνώστης. Ναι, όχι, εγώ μίλησα για τον πολύ κόσμο. Για τον πολύ κόσμο, και επειδή είναι κλειστά τώρα τα μαγαζιά, λέω είναι κάποια πράγματα. Είναι κάποια πράγματα που όταν τα χάνεις, τότε καταλαβαίνεις, έστω και για λίγο, τη σημασία που έχουν στην καθημερινότητά σου. Λοιπόν, για να ακούσουμε το φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Σας πήρα να διευκρινίσω, φίλοι μου αγαπητοί. Ακούω. Και σας κατάλαβε και εσύ καταλάβες. Και εγώ κατάλαβα. Μοσκοβίτης. Ο Μοσκοβίτης και όχι ο Νίκος ο Μοσκοβίτης. Όχι, ο Νίκος έφυγε πριν λίγο. Όχι, μην με μπερδεύετε, όχι. Μόλις έφυγε ο Νικόλας.
καλή του συνέχεια, καλή του ώρα το παιδί. Πολύ καλό. Εγώ είμαι ο Μοσκοβίτης, ο παλιός ο Μοσκοβίτης, παιδιά, μην μπερδευόμαστε. Πάμε ρε Μοσκοβίτης, ακούμε κάτι θέλεις να πεις. Λίτσα Διαμάντη, αγόρι μου, ναι. Ποια είναι ευκαιρία, είναι πιο παλιά. Πιο από παλιά, το 77 με το 80. Βέβαια, με το 77 με 80 είναι το κομμάτι αυτό. Εκεί μέσα είναι. Καλά είπα εγώ. Θα με κάνω τον κουκλάρο, ρε, πότε βγήκε. Ωραία, σου άρεσε έτσι. Μοσκοβίτη σου άρεσε, έτσι. Ναι, εγώ το άκουγα αυτό. Το έλεγα και εγώ πιο μεγάλο. Εντάξει, α πούμε, η γλυκερία βγήκε από την ευκαιρία. Α, η γλυκερία, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και ο άλλος ο Παπαδιαμάντης. Το Θέμη Αδαμαντίδης. Πόσο χρόνο είναι τα διαμάντη, ρε Μοσκοβίτη? Κάτσε, η διαμάντη είναι 470 τώρα. Περιμένετε τώρα, με κάνετε τα διαμάντη. Η διαμάντη είναι 4 Απριλίου του 1949 γεννημένη. 49, άρα είναι 71. 70 σε 70. 70, ναι. Λέει από πού ξεκίνησε, εφόσον κούκλαρες. Λέει από πού ξεκίνησε. Όχι, Λίτσα, η ξεκίνησε κανονικά. Ωραία, φίλε, περίμενε τώρα. Περίμενε λίγο και οι δύο θα περιμένετε, γιατί ξέρεις, άφησα το τραγούδι σου από το YouTube φυσικά και τέλειωσε το τραγούδι και ξεκίνησε ένα άλλο, ξεκίνησε ένα πολύ ωραίο. Περίμενε τώρα, δεν θα το βάλω. Θα σας τραγουδήσω τα σημαίκια μου. Και μαζί σου είναι? Μαζί μου είναι η Δώρα Υποστόλου. Σας ακούμε. Είπε βέβαια ποιος θα τραγουδήσει λίγο σε... Κι άλλο λέω πως θα φύγω. Ναι, δεν λέγεται έτσι, αλλά είναι ο... δυστυχώς δεν μας βοηθάει το YouTube. Έλα. Τα άσπρα τα χεράκια σου τα για σε μας. Ωραία, φίλε. Στο λαιμό μου βάλανε φιλιά. Φαίνεται, θα κάνω μου φαίνεται εκπομπή λαϊκή σήμερα. Τέτοια τραγούδια άκουγε ο Θησίας και ξεκίνησε την αγωνιστική εκστρατεία. Άρε, άντε. Γιάννης κατέβασα για σεμάκια σου είναι φυσικά. Έχει ένα ακόμη, έχει ένα ακόμη ωραίο. Αυτό το είπε ο Θέμης όμως, αυτό το είπε στην ευκαιρία. Ο του Κατέβα είναι αυτό, το θυμάμαι και τον τραγουδιστή. Τα γιασεμάκια σου, Γιάννης Κατέβας. Ναι, αλλά ο Θέμης με αυτό δεν παρουσιάστηκε στον ευκαιρία. Α, ποιο είναι αυτό που τραγούδισε, δεν ξέρω, περίμενε. Άμα το γκουγκλάρουμε. Πόπο, ανοίξαμε. Δεν το θυμάμαι καλά, αλλά. Έλα, ρε, ωραία είναι αυτά. Φυσικά είναι ωραία. Φυσικά είναι ωραία. Φυσικά είναι. Δεν μου λες, ξέρετε πώς λεγόταν, ποιο είναι το κανονικό όνομα της Λίτσα Διαμάντη, της Διαμάντη του Καλλιτεχνικού. Για πες. Καλά, Διαμάντη λίγο δύσκολο. Ποντιακό επώνυμο έχει, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι. Μπράβο, Ποντιακό είναι το επώνυμο. Το μικρό της είναι Ευαγγελία. Το μικρό της είναι Ευαγγελία. Ευαγγελία. Ευαγγελία είναι το μικρό της, ναι. Δεν το θυμάμαι. Ξέρω ότι είναι Ποντιακό το επώνυμο της. Κοσμίδου. Ευαγγελία Κοσμίδου. Κοσμίδου. Η εκπομπή θα γίνει σήμερα για over 45 νομίζω. Πολλά χρόνια πίσω με πήγες. Πολλά. Δεν μας βοηθάει ρε. Δεν με βοηθάει το YouTube. Ποιο YouTube αφού δεν ξέρω το χειρίζεσαι ρε. Όχι ρε, δεν ξέρω γιατί. Και αυτό κατέβασε είναι. Δεν ξέρω τι είναι άρα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Για αυτό είναι κάτι 70 είναι. Μεγαλωμένη στο εργάλεο, έτσι. Να σε βράσω. Γιατί κάνει έτσι ρε, η φέτα σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Όχι η φέτα τυρί. Δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει. Γιατί ρε εσύ. Κάτι δεν κάνει καλά. Όχι ρε. Εντάξει, το ποντοσίωμετρο ανεβάζω. Σε κάποια στιγμή μπουκώνει. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί να ξέρεις καλά. Και ζούμε τώρα μακριά, πως δεν μπορούμε ποτέ να σβήσουμε το χτες. Γιατί να ξέρεις... Τώρα από μακριά τα λέτε τα είναι, είμαστε, ναι, εκπομπή, έτσι είναι όλες οι εκπομπές εσύ. Ο ένας από μακριά, άλλος από κοντά. Έλα σας πάλι. Τουλάχιστον για δύο εβδομάδες θα είναι έτσι, τώρα μετά βλέπουμε. Μοσκοβίτη. Ζάχο μου, έλα. Ξέρεις τι έγινε, άσε τώρα την πρόλογο λέει. Επειδή ανέβηκε η ένταση μια μέρα, την εκπομπή μας χώρισαν, λέει μακριά θα κάνετε εκπομπές. Κάτσε λίγο. Ποιο είναι ρε το άλλο. Του Κατέβα ρε σε ποιο. Άμα αρπάζεσαι καμιά φορά, ξέρεις τι γούστα βγάζω, Τάσο. Δεν είναι ωραίο ρε. Και μετά όταν ακούμε εμείς, να σου πω τώρα κάτι, εκεί την ώρα δεν καταλαβαίνω και εγώ και ο Ζάχος. Δηλαδή μας πιάνει η χαζομάρα, η τρέλα τέλος πάντων, η χαζομάρα μας. Και δεν το καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Δηλαδή μετά που ακούω εκπομπές εγώ ντρέπομαι. Ειλικρινά σε μιλάω. Όχι. Να μην ντρέπεστε καθόλου. Κάνετε ζωντανή εκπομπή. Υποστηρίζετε τις ομάδες. Θα σε πω όμως κατά... Ζάχο χωρίς να παρεξηγείς. Αγόρι μου.
58% έχει δίκιο αυτό και 42% η αγόρη. Εντάξει. Η άποψή σου είναι σεβαστή. Εντάξει. Άμπραβο, όχι, όχι. Αυτό δεν σε μειώνει, αγόρι μου. Πρόσεξε. Για τα θέματα που αφορούν την ομάδα, για τα άλλα είσαι σπαθή. Ξέρετε τι γίνεται, Μοσκοβίτη. Άμα θα πάρει ένα Αριανό όμω, θα πει ο Ζάχο έχει 51-49. Εννοείται. Εγώ όμω, επειδή έμαθα να λέω πραγματικά αντικειμενικά, θα πει πολλέ φορέ να σου πει ότι αυτό ο Ζάχο μου είναι έτσι και εσύ το φέρνει από εκεί. Το αποφύγεις αλλά τελικά πάλι κοίτα μας, αλλά το φάζουμε μέσω πάντρα. Κοίτα όμως, να τα λέμε λίγο όλα. Εμείς τώρα, τουλάχιστον οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, είμαστε σε θέση ισχύως, γιατί αυτοί περάσανε και δύσκολες χρονιές. Δηλαδή, περάσανε τρεις υποβαθμούς, τέσσερις. Ούτε συζήτηση, αλλά να πω κάτι, όταν έχεις υποστεί τέτοιες ας πούμε νύλες και έχεις υποφέρει πραγματικά ας πούμε και γιατί κακά τα ψέματα ρε παιδιά, ο Ριανός βλέπει την ομάδα του σαν να είναι το μεγαλύτερο ομάδα. Άλλο σου λέω, αλλά είναι δύσκολο Μοσκοβίτη, είναι δύσκολο Μοσκοβίτη με τέσσερις υποβασμούς με 50 χρόνια να έχεις να πάρεις τίτλο, να κάθεσαι καθημερινά, στάσου λίγο να ακούσεις, θα σου πω ρε, να κάθεσαι καθημερινά, να αντικρούεις και τις γραμμές, αλλά και το συμπαραγωγό σου. Δηλαδή είναι δύσκολο να το υπερασπιστείς αυτό. Δηλαδή εγώ πολλές φορές έχω στην θέση του Ζάχου. Θέλω ήρωας είναι. Πολύ απλό. Μα πολύ απλό. Πολύ απλό. Άκουτα σου. Για τον Ζάχου. Χρήση ειλικρίνεια σήμερα. Μοσκοβίτη, το πέρασε υποχθόνια. Τέσσερις είπε. Κατάλαβες. Το πέρασε υποχθόνια πάλι. Όχι. Κοίταξε. Εγώ τάσο, κοίταξε Ζάχου τι ωραία θα το τοποθετήσω. Άκουτα σου λοιπόν, αδερφέ μου άκουσε. Θα μπορούσε με μία λέξη να το αποφύγει. Να πει, ρε παιδιά, ναι, πέρασε εγώ αυτά που πέρασε. Εγώ γιατί δεν το λέω. Μα γιατί λέω ότι δεν έπεσε ο Άρης ή ότι... Ένα λεπτό ρε παιδιά, εγώ λέω ότι δεν έπεσε ο Άρης ή ότι ο ΠΑΟΚ αυτή... Αυτά που ακούω, εσύ πέτε το κείμενο, το έχετε ήδη συνδέεται. Όχι φίλε, άκουσε. Εδώ μιλάς μαζί μου και θα λες αυτά που λέω εγώ. Τώρα το τι ακούσα από άλλους παραγωγούς, δημοσιογράφους, τέτοιο... Θα μπορεί να τους απευθύνεις το λόγο αυτούς. Αυτά που λέω εγώ. Θα κρίνεις αυτά που λέω εγώ, έτσι. Εγώ δεν είπα ότι το κύπελλο είναι δικό μας. Είπα ότι σαν θέληση κόσμου και ομάδας, δηλαδή πιστεύω ότι το έχουμε περάσει αυτό στην ομάδα, έχουμε τη μεγαλύτερη θέληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το πάρουμε. Όλοι έχουν 25%. Όλοι έχουν 25%. Αν θέλεις, εγώ είπα ότι λόγω και του αποτελέσματος των δύο πρώτων αγώνων, ο Άρης και ο Ολυμπιακός έχουν 26% και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έχουν 24%. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Να σου πω κάτι. Ναι. Μπορώ να πω κάτι. Φυσικά μπορεί. Φίλε, και οι μετανάστες στον Εύρο θέλουν να περάσουν, αλλά ο Εύρος δεν πέφτει. Δεν πέφτει ο Εύρος. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε, εσύ. Έγινε Μοσκοβίτη. Να είσαι καλά. Έγινε, ρε, βέντε, ωραία. Καλά σου κάναμε το flashback το ωραίο, έτσι. Έγινε. Ωραία. Γεια σου, Μοσκοβίτη. Έχουμε άλλες δύο γραμμές. Περίμενε, δεν έχει λοιπόν. Δύο γραμμές. Εντάξει, μετά. Καλησπέρα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, Αλάνια? Καλώς τον. Το όνομά σου. Γεια σου, κατά. Από Καλαμαριά εδώ. Το όνομά σου, φίλε μου? Ο Νικόλας είμαι. Α, έλα, Νικό, σε ακούμε. Γεια σου, Νικόλα, με το Καβασάκι. Το Καβασάκι θέλει να γίνει ρετάσο, άσε, δύσκολα είμαστε. Εδώ από ένα παρκάκι της Καλαμαριάς. Πίνω καφεδάκι, βλέπω τα μετρά αμάξια να πούμε, 5 λάντα, 2 άουτι. Συγγνώμη, το καφεδάκι στο σπίτι το πίνεις, να υποθέσεις στο μπαλκόνι, έτσι. Σπίτι, ρε, εγώ σπίτι δεν πηγαίνω 50 χρόνια, θα πάω τώρα σπίτι. Δεν πάω ποτέ σπίτι. Πού κάθεσαι, στο χέρι και περπατάς? Σε ένα παγκάκι κάθομαι, εγώ 55 χρόνια, εδώ χιόνιζε έξω, πέναν οι γάτες ο αέρα και βγήκαμε βροχή. Άμα εγώ δεν μπορώ, θα σκάσω, δεν μπορώ. Σε παγκάκι, άμα είσαι... Νικό, αν θες να μ' ακούσεις, φίλε, φιλική συμβουλή, σε αυτό δεν έχει δε πάω. Πάνε άραξη σπίτι αυτές τις μέρες. Δεν πάω σπίτι, δεν ξέρω από αυτά. Αυτά εγώ τις χαζομάρεις τώρα με... Μην είσαι, με αυτούς μην εδώ είσαι που σπουτάνε τις αρρώστιες. Όχι, δεν πάω. Εγώ προτιμώ να χρησιμοποιήσω όρθιες παρά να πάω σπίτι. Μην κάνεις σαν κάτι παππούδια 80 χρονών που είναι γύρι στα κεφάλια. Και λένε δεν πάω και ξαπλώνονται να πούμε και φεύγουνε. Πάνε άραξε αυτές τις μέρες πίσω, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Άκουτε σε λέει ο φίλος ο Τάσος. Αυτό το πράγμα δεν είναι και από κατσαρίδες και από αυτά τα κάνα κάτι μεγάλη να πούμε, σπήρανε επίτηδες στην αρρώστια, γιατί όλα τα μεγαλύτερα κλίματα γίνονται από μεγάλους επιστήμονες. Υπάρχουν εργαστήρια παντού που φτιάχνουν ιούς. Αυτό το πράγμα εδώ προβλήθηκε η ταινία η ίδια πριν 5 χρόνια για αυτό το θέμα. Πώς γίνεται και πιο μπροστά ξέρω την ταινία να πούμε. Εντάξει, πολλά ακούγονται, Νίκο. Εσύ οφείλεις να προφυλάξεις τον εαυτό σου, τους εαυτούς σου και τον άνθρωπό σου.
Δεν πειράζει, εγώ κάθομαι μόνος μου μια γάτα εδώ παρέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σπίτι. Ό,τι και να γίνει, γίνει τετράγωνη γωνία να βγάλει. Εγώ σπίτι δεν πάω. 55 χρόνια. Τι γάτα, τι ομάδα είναι. Ασπρομαυρή είναι, τι είναι. Μαύρη, σκέτη μαύρη, μαύρη κατάρανη. Βασικά ήθελα να ρωτήσω, δεν μου λες, άκου λίγο, τις τρεις, μια που είπατε για τα παλιά τα τέτοια, τρεις στον αέρα με τον Νάσο Αθανασίου, το προλάβατε. Νάσο, όχι, όχι, Νάσο Αθανασίου το πρώτο εκπομπή ήταν το κάθε μεσημέρι. Ναι, πρώτη και μετά είναι τρεις στον αέρα, είχε πάει και ο Ζαμπέτας εκεί. Βέβαια, το κάθε μεσημέρι. Ακούστε κάτι. Έχω τη μάχη με τον Ρικ Τζέισον, τον Βικ Μωρό. Έχω όλη τη σειρά λαρτίδα σαν στη δόση σε στικάκι μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Έχω τη Λάση, έχω Ρικεντίν, έχω όλα τα παλιά τα έργα. Άγνωστο πόλεμο, τα έχω κατεβάσει όλα και τα βλέπω. Νίς Χόλκερσον. Ναι, όλα τα πάντα. Καλά, πιο πολύ άρωτος άνθρωπος, βιολικός γυναίκα, βιολικός άντρας. Κοντζίλα έχω, ξέρεις. Ο γιος του Κοντζίλα, ο θείος του Κοντζίλα, ο ψάρεχος του Κοντζίλα. Κοντζίλα έχω, ο Μπρουσλιτάρι. Κοντζίλα, με μηχανοκοντζίλα έχεις. Ναι, έχεις και με το μηχανοκοντζίλα. Το σκουλίκι, μιλάμε. Είχα αγοράσει κάτι ξυλά για να κάνω νουν τσάκο, αυτά που έχει ο Μπρουσλί. Μιλάμε, είχα πάει 7 μέρες να πούμε με κατάγματα στο νοσοκομείο να πούμε. Την είχα δει Λάι Μπρου, ο γιος του Μπρουσλί, ο θείος. Ωραία χρόνια, χωρίς κόρες, χωρίς γιους. Ο καθένας έψινε sleeping bag με το 7,5 λίτρα καβασάκι στην Καλυθέα. Ωραία. Ωραία χρόνια. Περιγράφεις δεκαετία. Είπατε ότι ήταν η πρώτη εκπομπή του Νάσου Αθανασίου. Το κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι. Κάθε μεσημέρι. Ναι, έχει δίκιο ο Ζάκος. Εντάξει. 2 Φεβρουαρίου του 1976 ξεκίνησε. Το θυμάμαι γιατί ψήφιζες, έδειχνες στην αρχή κάποια τι ήθελες να δεις στο τέλος. Και ψήφιζες και στο τέλος έβλεπες και συνήθως κέρδιζε το Mickey Mouse, ας πούμε, ρε παιδί μου. Τρεις στον αέρα ήταν με το Παπαδάκη και τη Διγενή, δεν ήταν. Ο Παπαδάκης από εκεί ξεκίνησε, ναι, με το τρεις στον αέρα. Όλοι από εκεί ξεκίνησαν. Ήταν ωραίες εκπομπές, θυμάμαι. Εντάξει, 55 ήταν. Το τρεις στον αέρα το 83 και ήταν. Και το γράμματα και αριθμοί με τον Χρήστο Οικονόμου. Εντάξει, το τηλεπαιχνίδι και εκείνο. Με το Μουστακαλί, τον Αστομάδο, τον Το πρωί είχα τη συζήτηση, γι' αυτό. Πάσο τότε δεν υπήρχαν ούτε γη, ούτε κόρες, όλοι μαζευόμασταν να πούμε με κάνα sleepy bag εκεί με το ζήτα 7,5 εκεί, καμιά καλυθέα, κάνα μπάμπλους, παρέες αγαπημένοι, φώναζα εγώ μαγείρευες, φώναζε εσύ μαγείρευα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, ο Άλκης Θέας, ποιο παρουσίαζε, τι παρουσίαζε. Και ο Άλκης Θέας, διάφορος. Το φεστιβάλ ελληνικού τραγουδιού σίγουρα παρουσίαζε. Μπράβο ρε Ζάχο, μπράβο ρε. Ο Άλκης Θέας. Το φεστιβάλ. Βασικά επειδή δεν έχω πολλά να σε κρατάω για κάνα μονοκάματα μαζί, γιατί εγώ αυτά που λέω τα βιώνω, δεν πουλάω παπά, ούτε αγοράζομαι ούτε τίποτα. Η μάνα μου είναι συγχωρεμένη, τρόμαξε. Και κρατάω μονάς γιατί έχει κάνα μονοκάματα, θέλω να πω ένα καλό βράδυ σε όλους. Να είσαι καλά ρε Νικό. Υγεία να έχουμε, έτσι. Ο καθένας να κρατήσει το στυλ του. Και Άκη. Άκη. Ποιος είναι ο Άκης. Πώς το λένε το. Ζάχος. Άκου λίγο ρε αδερφέ, να σε πω κάτι τώρα. Πες μου. Έλα μια μέρα στην Τούμπα να γουστάρεις, να μπορεί να αλλάξει και ομάδα. Έχω πάει, φίλε, στην Τούμπα. Στην Τούμπα πιτσιρικά, να σου πω και μάτσε. Να σου πω τώρα 2-3 μάτσε που είναι και σημαδιακά που ήμουνα. Και μάλιστα θα σου πω. Πάω ξωσό 1-0 μου στη θύρα 4-α. Ωραία, τι ματσάρα ήταν εκείνη. Πάω Παναθηναϊκός το 4-0 ο ημιτελικός μετά το 2-0. Πού είναι εκείνα τα χρόνια. Το 4-0. Το 2-0 που χάσατε το πρώτο μάτσε και μετά του κερδίσατε 4-0 εδώ και προκριθήκατε, ήμουν μέσα. Και εγώ στο Μαραντόνα ήμουν εγώ. Πρόσεξε, και όταν πήρατε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό το 1-1, τελευταία αγωνιστική πάλι μέσα ήμουνα. Ναι, εντάξει, πειράζω. Άκουσε λίγο. Δεν μου λες εσύ κάπου εδώ στα μέρη μου μένει, δεν συζητάω. Εγώ επτάλοφο μένω εδώ πίσω από τον νέο σταθμό. Ξυλοκρίνη. Α, μακριά είσαι. Γιατί νόμιζα να έρθει καμιά μέρα έτσι να πιούμε κανένα καφέ, έργα μου. Καλαμαριά, ναι. Έχουμε το φίλο μας τον Μπιμπισίδη εκεί, τον Παντελή. Το Παντελή κάθε μέρα το βλέπω. Μαλώνουμε συνέχεια στον δρόμο με το αυτόματο. Αν με ακούει την αγάπη μου, κάθε μέρα μαλώνουμε. Ακούει. Το λέω να αλλάξω ομάδα, παρκέτει κανένα χαέρι να πούμε. Πώς θα αλλάξει. Και με πειράζει. Αδερφέ. Όχι, πλάκα κάνω. Αυτά είναι και τα ψευδρικίε. Ξέρω. Όλος με πάει, φάει στο φιλαράκι μου να πούμε το κακαμά, το για box πάει. Ναι. Εγώ μιλάμε, είχα ρίξει, άκου, εδώ στην Καλαμαριά έχει ένα επιβραχικό παλιά. Και ήμουν, ξέρεις, εγώ είμαι λίγο τύπος, πώς το λένε, ακατέργαστος, σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα θέματα ακατέργαστος. Και πήγα, έκανα, μου λέει, έλα ρε τρελέ, γιατί ήμουν υποτίθεται ο πιο τρελός εδώ στην γειτονιά και στα περίχωρα.
Τότε, γιατί είχα σηκώσει ένα 7,5, είχα πολύ δύναμη. Είχα πάρα πολύ. Λοιπόν, τα σπρέα πήγαμε 30 λεπτά να γυρίσω το βρακί. Τα γυρίσω το βρακί, πήγαμε συνοδεία με βάρκα. Απ' την πλάση πήγα περαιά κολυμπώντας. Μιλάμε, ήμουν ατέρας. Ξύλο, είχε παρέσει το γαϊδούρι στο χωριό και το λιποθύμησα. Και με λέει, έλα εδώ η φήμη, λέω ότι είναι. Ναι, τι πήγε να με κλωτσίσει, ρε. Στα... καλά, αν σε κλώτσε, το κλώτσε και εσύ. Τι να κάνουμε, έτσι. Ρίχνω μια γροθιά και έπεσε κάτω, ζαλίστη και σηκώθηκε. Αλλά εντάξει, από τον άνθρωπο, τέλος πάντων. Και με λέει να σε δοκιμάσω και πάω στο κουμπαγικό. Είχε πάρει το. Δεν θυμάμαι, συγχωρείτε τώρα ποιος ήταν. Και κάναμε με μάχη. Εγώ δεν ήξερα πώς να προφυλάσσομαι. Με ρίχνει με κάτι γροθιές από εδώ. Είμαι ζάλισε, τσατίζομαι. Τραβάω ένα. Του τραβάω ένα, το πέταξα μέχρι το πουλέ. Έλα να γραφτεί στο πυγμαχικό τσι. Τι λέει να πάμε να σπάσω το κοκαλάκι από τη μύτη. Δηλαδή με ξέρανε τα παιδιά εκεί. Το τρωτή τρέλα είχα. Είμαι άκακος δεινόσαυρος. Έλα ρε Νίκο. Γεια σου Νίκο. Ευχαριστούμε Νικόλα. Γεια σου Νικολάκη. Ευχαριστούμε. Ζαχώ. Να σε καλά. Ναι. Ζαχώ. Έχουμε άλλη μια γραμμή, έτσι, ναι. Ο φίλος μας ο Πέτρος στέλνει μήνυμα, ναι, και λέει ότι ο Άλκης Θέας, ναι, παρουσίαζε για πάρα πολλά χρόνια και το καρναβάλι της Πάτρας. Ναι, βέβαια, σωστό. Αυτό που είναι το και περιμέναμε όλοι ήταν την τελευταία μέρα της Διεθνής Έκθεσης, γινόταν το Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού. Αυτός το παρουσίαζε. Έτσι. Το περιμέναμε σαν, τι να σου πω, δηλαδή περιμέναμε να τελειώσει η έκθεση, να πάμε στα παιχνίδια σε αυτά και να τελειώσει η έκθεση και να δούμε το φεστιβάλ γιατί το έπιανε νούμερα. Εντάξει, τότε και εκείνα τα χρόνια, Ριζάκο, στην έκθεση πηγαίναμε για τα παιχνίδια, για τα παιχνίδια και τη Μαύρη Μπύρα. Η Μαύρη Μπύρα όταν είχε βγει, πανικός είχε γίνει με τη Μαύρη Μπύρα. Μαύρη Μπύρα, πάμε να δούμε την Μαύρη Μπύρα να πω. Έλα φίλε, έλα φίλε, καλησπέρα. Γεια σου παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα, Βασίλης. Έλα ρε Βασίλη, καλησπέρα. Γεια σου Βασίλη. Πόσο χρόνο είσαι αυτό, 80, πόσο χρόνο είσαι. Εγώ ήμουν 11,5 προς 12. Εγώ ήμουν 9 στα 10. Ναι, θυμάστε, τουλάχιστον έχετε ακούσει για το... Για ποιο. Στο Καφτατζόλιο με τους Τενεκέδες, το 2-0. Βέβαια, βέβαια. Τώρα έβαλε ο Ζάρος. Ο επαναληπτικός του 1-0, αυτό είναι το 2. Υπήρχε τραγούδι, Τάσο. Ποιο είναι το τραγούδι. Τα σπρώμαυρα λιοντάρια μας, τα παλικάρια μας. Α, του κατέβα το είχε γίνει διασκευή δηλαδή. Ήρθανε να γνωρίσουνε ξανά. Για σας. Πού το θυμάσαι ρε Βασίλη. Αυτό. Να ρίξουνε τα που... Αργιά τα αριά να πάω. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Τι μας θύμισες, λέω στα καλά καθόλου, με έκανες και σηκώθηκα να πω. Είδες, κατέβα και Λίτσα Διαμάντη. Μια χαρά αρχή έκανα και το έγινε πανικός. Ζάχο, ναι. Να παρακαλάς να μην γίνει ο τελικός μέσα στο Χαριλάου. Γιατί να μην γίνει... Γιατί θα νιώσεις αυτό που ένιωσα εγώ, να πούμε. Κατάλαβες, θα τραλαθείς εκεί από το άγχος σου. Α, καλά. Θα το χάσεις, ρε. Βέβαια. Δύο φορές. Δεν ξέρουμε. Θέλω να γίνει... Όχι. Παρακαλάς να μην γίνει, σου λέω. Όχι, εγώ παρακαλώ να γίνει, αλλά να γίνει με κόσμο. Γιατί αν είναι... αυτός. Ναι. Μπορεί να μην πιστεύεις αυτό που θα σου πω. Mm-hmm. Είμαι αυτός που έβγαλε, σήκωσε το γαμημένο. Ρε φίλε. Δεν μπορώ να περιμένω. Ναι, αλλά αυτό τώρα. Ναι, αλλά λίγο τις εκφράσεις. Βασίλη. Ρε μπίλε, στο ράδιο είμαστε, ρε Βασίλη. Δεν ακούει όμως. Ναι, ρε Βασίλη. Βασίλη. Χαμήλωσον λίγο να καταλάβει. Δεν καταλάβει. Βασίλη, στο ράδιο είμαστε, φίλε, δεν είμαστε. Ρε Βασίλη. Βασίλη, θα πεις ό,τι θέλεις λίγο τις εκφράσεις, ρε φίλε. Σήκωσέ το τιμημένο, ρε φίλε, πες. Εντάξει. Τι εντάξει, ρε, στο ράδιο είσαι, στον αέρα είσαι. Λίγο προσεκτικός να είσαι. Καλά, ρε, παρατήρηση μας κάνεις τώρα. Βέβαια σε κάνω παρατήρηση, φίλε, γιατί έχουμε πρόβλημα όταν βρίσκονται. Ναι, ρε, το καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ναι, δεν μας το σπίτι. Με αγάπη στο λέμε, δεν στο λέμε με κακία. Καλό βράδυ. Έγινε, παρεξηγήθηκε. Γεια σου, ρε Βασίλη. Παρεξηγήθηκε, Βασίλη. Να σε καλά. Δημόσια μιλάμε, δεν μιλάμε μεταξύ μας στην παρέα μας. Λίγο τις εκφράσεις. Είμαστε σε κανένα ταβέρνα να τα πιούμε, να πούμε ότι γουστάρουμε. Δεν είναι, δεν είναι. Να λέμε τις εκφράσεις. Δεν είναι. Έχουμε πρόβλημα και εμείς και ο σταθμός και η εκπομπή και εντάξει, δεν γίνεται. Και σε άλλες εκπομπές το κλείνουν κιόλα, να ξέρεις. Εμείς καλοπροαίρετα το είπαμε, αλλά τσατίστηκε. Δεν έπρεπε να τσατιστεί. Ναι. Έπρεπε να καταλάβεις ότι αυτό είναι ένα λάθος. Δηλαδή στο ράδιο να βρίζεις. Καταλάβεις, δεν είναι δηλαδή μια λέξη που. Τέλος πάντων. Και ειδικά τώρα πρόσεξε που και ο κόσμος είναι όλος στα σπίτια και αντικειμενικά υπάρχει ακόμη και πολύ περισσότεροι. Και, δεν χρειάζεται, παιδιά. Υπάρχουν χίλια. Μπορείς να πει το τιμημένο, θα το καταλάβαινε. Βασιλάκη. Λοιπόν. Να πάρει ο Βασίλης όποτε θέλει και να λίγο έτσι. Πιο προσεκτικός. Λίγο να είναι. Λοιπόν, να κάνουμε το break. Έχουμε άλλον. Όχι, δεν έχουμε άλλον. Έχω το μήνυμα από το φίλο μου τον Τζίμι. Μια προφανώς τσάτισε τον Τζίμι ο Βασίλης. Που λέει, θυμάμαι Ζάχο την Τεσσάρα που έφαγε ο Πάοκ από τον Άρη με τον Χαριστέα.
Καλά σου λέει. Καλά σου λέει. Καλά, και εσύ έφαγε 4 το τουσουνίδι, ρε Τζίμι. Ναι, σωστά. Πάνε και, εσύ, και εσύ έφαγε 4 φέτος. Κάτσε εδώ, τι μας λέει ο άλλος από το. Δεν με πειράζει να παίρνω εγώ το τάπλο την προηγούμενη χρονιά και στρώω 4 κάθε χρόνο, δεν με χαλάει. Να, κάτσε να δω τι λέει και ο Χάρπη. Ο Άλκη Θεά παρουσίαζε λέει και το αν έχει τύχει διάβαινα. Αυτό δεν το θυμάμαι. Ναι, Κοσμά. Ναι, ένα τηλεπαιχνίδι νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, σίγουρα. Θα θυμηθούμε πολλά. Λοιπόν, πριν κάνουμε το break, να πούμε κάτι χρήσιμο για άλλους φίλους ακροάτες. Πάμε. Τώρα που βρίσκονται σπίτι, άμα σας έχει κόψει λόρδα, κοινώς άμα έχετε πεινάσει, σας έχουμε λύσει και ανατολικά και δυτικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από δυτικά και είναι για όλα τα γούστα, παιδιά, έτσι, και για όσους κανονικά τρώνε τα κρεατάκια τους, τα σουβλάκια τους κτλ. Αλλά και για αυτούς που νηστεύουν. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγα από δυτικά. Το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας άλλο ένα βραδάκι. Τα πάντα όλα στα Κάρβουνα. Μοναδικές γεύσεις από σούβλες και σχάρες. Απολαύστε κοτοσούβλι χοιρινό, κοτοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλα, σκότσι σούβλα, κοτόπουλο ολόκληρο στα Κάρβουνα και στη σούβλα φυσικά. Και ό,τι άλλο προτιμάτε σε κρεατικό αλφα ποιότητα. Στο στέκι του Κωστή στην Νεάπολη, Ανδρέα Παπανδρέου 113 η διεύθυνση. Τώρα, για την περίοδο νηστείας υπάρχει πλήρης γκάμα νηστίσιμων ερισμάτων με πάρα πολλές επιλογές. Ενδεικτικά θα σας πούμε μπιφτέκι λαχανικών, καλαμαράκια, κολοκυθοκεφτέδες, φαλάφελ, κάβουρο, δαγκάνες και μανιτάρι σχάρα σε μερίδα και σε σαντουιτσάκι. Τηλέφωνο για delivery σημειώστε το δυτικά, έτσι, στην Νεάπολη βρίσκεται το στέκι του Κωστή, ο Βρένος ο Δημήτρης και κάντε την παραγγελία σας τώρα 2310. 6-27-27, επαναλαμβάνω, 23-10-6-27-27. Πάμε τώρα να ενημερώσουμε και τους φίλους μας ανατολικά που μπορούν να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις και φυσικά από το μοναδικό. Μοναδικές γεύσεις από το μοναδικό. Στην Πηλαία, έτσι, Προφήτη Λία 36, η παλιά Εθνική Τράπεζα, παιδιά, είναι στο κεντρικό το δρόμο. Γυράδικο λοιπόν το μοναδικό, εκτός από τα special δέσματα σε κρεατικά που όλοι γνωρίζετε. Υπάρχουν τώρα για την περίοδο της νηστείας και πάρα πολύ νόστιμα δέσματα, πάρα πολλά σάντουιτς, το ανοιξιάτικο, νησιώτικο, το σαρακοστιανό, δηλαδή με μπιφτέκι λαχανικών, σαλάτες, παντεσία με, τρία μίξη λαχανικών με, και πάρα πολλά ήδη ακόμα, πλευρό τους μερίδα, ολόκληρη καλαμαράκια, φαλάφελ μερίδα, φαλάφελ τορτίγια, κλαμπ μανιταριών, στο μοναδικό, έτσι, Προφήτη Λία 36. Και τηλέφωνο 2310 για τις παραγγελίες σας, 308-318, επαναλαμβάνω, 2310-308-318, εκεί από την περιοχή Πηλαία, Πανόραμα, Τούμπα κτλ. Μπορείτε να καλείτε και σε χρόνο ρεκόρ τα παλικάρια εκεί από το μοναδικό, θα βρίσκονται στην πόρτα σας. Λοιπόν, αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές. Ωραία. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, να πω ότι στον Νίκο που μας ακούει προφανώς, έτσι, ότι ο Παντελής μας άκουγε, του στέλνει και αυτό τα χαιρετίσματά του. Να τον ακούσουμε και στον αέρα και τον Παντελή. Πάμε στο πρώτο. Ακούει ο Παντελής. Ακούει, δεν τι θα κάνει. Κανένα Masterchef. Όχι, σε Masterchef, άσε, γιατί και αυτή η ψιλοκαταστρόφα η δουλειά. Ήταν να φύγει εκεί λίγο με μία-δύο μέρες μετά το Πάσχα. Τώρα πήγε μία εβδομάδα αργότερα θείο και νομίζω ότι θα πάει και πολύ αργότερα. Εντάξει, το πράγμα. Γλίτωσε ο κόσμος. Γλίτωσε ο κόσμος από δάφτωνα. Μπίμπι, πάρε να απαντήσεις. Λοιπόν. Τι πάρε, ρε φίλε, πάρε, τι παράσω να. Έπεσες. Άμα πάρε και μιλάει για μαγειρική. Είναι νούμερο ένα. Μιλήσετε, παιδί μου, για καμιά στραπατσάδα εκεί πέρα. Είναι νούμερο ένα, σαν μαγειρικός. Είναι άμπαλος. Για κανένα λαδερό, για κανένα γιουβέτσι είναι καλό. Αν αρχίσει μιλάει για τα θετικά για τον Άρη. Έτσι, άμπαλος, αμπάσκετος. Μπράβο, αυτά. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σήμερα πολύ. Θα το κοιτάξω κι εγώ λίγο αυτό το θέμα. Σήμερα. Δεν πάει καλά. Πάμε στο διάλειμμα. Μην κλείνεις εσύ. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night. Όπου νιώθω σαν πειρατής δεκαετία του 80, από την αλήθεια. Για να ακούσουμε και το Τρελιά, τα χόρευε αυτά, ναι, πιστεύω. Έλα. Ναι, βέβαια, ρε φίλε. Ναι, στην δίσκο τα πήγαμε, δεν τα χόρευε όμως. Έτσι. Εντάξει, βέβαια, τώρα δεν μου βγαίνει, ρε φίλε. Τώρα μεγαλώσαμε. Τώρα, μεγαλώσαμε. Δεν μου βγαίνει. Δηλαδή πρέπει να πιω πολύ για να χορέψω τώρα στην δίσκο. Και εγώ στα τρία ποτά αρχίζω και στροφάρω. Στο τρίτο δηλαδή. Στα τρία καλά είσαι εσύ. Ναι, εγώ είμαι. Στα τρία είμαι. Μετά τα τρία αρχίζω και. Ξέρω, κάνω κανένα οχταράκι. Θυμάμαι τότε. Στην Αριστοτέλους εκεί κάτω, στην Golden Gate. Πιο πάνω του Jimmy's Key, ήταν η Golden Gate, Golden Gate. Υπόγα κάτω. Ναι, στο υπόγειο. Ναι, εκεί γινόταν όλοι οι χωροί του γυμνασίου και τα λοιπά, του σχολείου, ναι. Και γινόταν
κόλαση τότε με τις δισκόπαλες εκεί πέρα μέσα. Ήταν τα πρώτα εφηβικά μας χρόνια, όμορφα χρόνια, τρελές αναμνήσεις. Αυτό είναι το 84 να πούμε το τραγούδι, έτσι, 1984. Πρέπει να είναι και ένα και από τα πρώτα βίντεο κλιπ, ας πούμε, ελληνικά, γιατί βλέπω είναι σε μια δισκοτέκ της Αθήνας με δύο κοπέλες. Η μία έχει να δώσει, η άλλη όχι τόσο πολύ. Ναι, τελειώναμε το γυμνάσιο τότε, ρε φίλε, το 84. Ναι. Τότε ήμασταν τη Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου, κάπου εκεί πρέπει να ήμασταν το 1984. Και είπαμε, γιατί μας αρέσει ο Κώστας διπλωμένος, μάλλον τον συγχαίρουμε τον Κώστα χαριτοδιπλωμένο, για ποιο λόγο, Τρέγια? Έλα, πες το, πες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ οι στιλιστικές του επιλογές εκεί της εποχής. Ήταν πολύ μπροστά ο χαριτοδιπλωμένος. Και αυτό γιατί τον βλέπω σακάκι δερμάτινο με γραβάτα. Ναι. Στην δισκοτέκα. Και σακάκι με γυρισμένα τα μανίκια, αν θυμάσαι, με το βουκάμισο μαζί. Για άλλο λόγο όμως, για άλλο λόγο. Για κάτι για θηλυκό θα πεις τώρα. Ναι, είναι ο πρώτος που είχε την Σαμπρίνα 20χρονη στα χέρια του, ο κ. Καταδιπλωμένος. Ωραία, φίλε, δεν μου λες. Ναι. Κάποτε ήταν και ο Σιγάλας με τη Σαμπρίνα, ή. Όχι, παντρεύτηκε το Λιαδέλη. Και είχε ένα παιδί με το Λιαδέλη. Το Λιαδέλη, ναι, μπράβο. Ναι. Δηλαδή έπαιξε και στον ΠΑΟΚ, έτσι, και στον Άρη. Στον Άρη έπαιξε ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ, μετά έφυγε Ρωσία και μετά Ολυμπιακό γύρισε, νομίζω. Σαμπρίνα, ρε φίλε. Σαμπρίνα, και τώρα είναι γκομενάρα, σκέψου στα 20 πώς ήταν η Σαμπρίνα. Στα 20 ήταν. 19-20, ναι, όντως ήταν πύραυλος. Ήταν πύραυλος. Πάμε λίγο να θυμηθούμε, γιατί χαλαρά το πάνω. Έχουμε δύο γραμμές ήδη. Εγώ λέω να αφήσουμε το κόσμο να μιλήσει. Πριν πάρουμε τις γραμμές, λίγο πριν πάρουμε τις γραμμές, θυμάσαι κάποια άλλη δισκοτέκα εσύ? Σου είπα. Από Θεσσαλονίκη. Την Κρόνος θυμάμαι και θυμάμαι και που δούλευε και ο αδελφός μου στην Ηλιούπολη. Τότε ήταν τρεις δισκοτέκες. Κάποια περίοδο ήταν τρεις δισκοτέκες στη Θεσσαλονίκη. Η Black Zone ήταν στην Ηλιούπολη και αυτό υπόγειο, το οποίο χωρούσε 150 άτομα. Φυσικά είχε 200-250 συνέχεια. Ναι. Πάντα με ένα σωπατό. Εγώ θυμάμαι και την Τζάκιο. Αυτές πρέπει να είναι λίγο αργότερα. Και την Panopticum. Αν τη θυμάσαι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι άλλο. Άμα μας θυμούνται τίποτα οι φίλοι εκεί δεκαετία 80-90 μας πούνε. Καλησπέρα. Για να ακούσουμε το φίλο. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. 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 Για χαρά. Εγώ είμαι. Ο αμπάσκετος και ο άμπαλος, αυτός είναι. Έλα ρε. Καταρχήν θέλω να δώσω τα χαιρετήματα στον Νικόλα. Ναι, το φιλαράκι μου, αν και παοξής, είναι από τα καλύτερα παιδιά της Καλαμαριάς. Ο πιο γνήσιος, ο πιο αγνός. Ακούστηκε αυτό, ότι από τη φωνή και από αυτά που έλεγε όντως. Ότι κάπως και έτσι αυτό που είπε για το ότι πήγε κολυμπώντας Περέα, ναι. Δεν ήμουνα μπροστά, ήταν κάτι φίλοι μπροστά, το έχει κάνει το σκυλί το μαύρο. Και δηλαδή, εμείς το έχουμε κάνει, όταν σε βλέπουμε και είμαστε στην Καλαμαριά, πέφτουμε στην θάλασσα. Εσύ έκανες μπάνιο στην ποτίδα και σε περάσανε για πλακτόν, βρε. Τι λες, βρε. Τι μπάνιο να κάνεις. Τι λες, βρε, μπαρμπούνι με λόξινγκα, τι λες. Τρέγια, ξέρεις κάθε πότε, δεν μου λες, έχεις πάει για μπάνιο με τον Ζάχο? Όχι, γιατί έχεις πάει εσύ. Μια φορά πήγαμε και φορούσε ολόσωμο μαγιό και έφυγα. Ήρθε δύο φορές, μια φορά ήρθε ποτίδεα και μια φορά κάναμε μπάνιο, ήρθε εκεί που δούλευα στο Παλίνι. Ναι. Πριν τρία χρόνια. Από ό,τι γνωρίζω δεν αγαπάει τη θάλασσα ο Ζάκης. Και μια φορά έκανε μπάνιο και το βαφτίσανε. Δεν είχε να κάνει. Λέει πετυχημένα μία-δύο φορές το χρόνο. Δεν ξανανεβαίνουν μπλες σημαίες εκεί που πάει, πέφτουν οι σημαίες. Όλο τα ίδια. Τάσο, όλο τα ίδια. Κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι, πήρα για μπάνια γι' αυτό. Ναι. Μπήκε λοιπόν, το φιλαράκι ο Νικόλας είναι από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες Καλαμαριάς. Δηλαδή, είναι ο τύπος ο οποίος έχει μείνει στα αγνά παλιά καλά χρόνια της Καλαμαριάς. Όταν αράζαμε εκεί πέρα. Νοσταλγός του παρελθόντος είναι. Ναι, όταν αράζαμε εκεί πέρα ήταν ο κλασικός τύπος με το γιλέκο, με το ζήτα το 7,5 το καβασάκι, το χιλιάρι. Ξέρεις που αράζαμε τότε εκείνη την εποχή? Γιατί φεύγανε από Νεάπολη οι Μηχανόβοι τότε με τα, ξέρω εγώ, με τις μηχανές μας. Μα εγώ ξέρεις που αράζαμε. Ρεμέτζο Παλάς. Εγώ εκεί άραζα. Δηλαδή μπορεί να άραζαμε και κοντά, ας πούμε, και να. Εκεί ήταν, και να μην γνωριζόμασταν τότε. Εκεί πέρα αράζαμε. Πήραμε καφέ. Και πηγαίναμε από την κάτω μεριά, από τη Μαρίνα μεριά. Και τρέχαμε κόντρα. Εγώ με το 90 όλο έβαζα με δυτικές συνεχές κόντρα έβαζα. Εγώ είχα 90. Έτσι ωραία χρόνια. Αλλάζαμε και γρανάζια στα παπάκια. Ό,τι θες κάναμε.
Βγάζαμε τον παπά, βάζαμε ζυγκλεράκια, βάζαμε, κόβαμε το φτερό από πίσω για τις σούζες. Αυτό, να πούμε, αυτό που μου άρεσε που είπε ο Νικόλας, αυτό που μου άρεσε που μου είπε, έτσι, που είπε ο Νικόλας πριν όταν μιλούσε, αυτά, ναι, αυτά που έχω περάσει, ας πούμε, η δικιά μας η γενιά τότε, όταν ήμασταν, ας πούμε, καμιά 15 μηχανάκια, διάδες, και πηγαίναμε εκεί στο Bubble και καλυφές, κοιμόμασταν με sleeping bank, ξέρω εγώ, Χανιώτη, καλυφές και αυτά, αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Ήταν απίστευτα χρόνια, με δραχμούλα στην τσέπη, δεν είχαμε ούτε σόβρακο δεύτερο, πηγαίναμε, ας πούμε, φεύγαμε Παρασκευή και γυρνούσαμε Κυριακή βράδυ, με ένα sleeping bank, ένα fly, ένα μαγιό και μια πετσέτα. Με αυτή τη φάτσα έβγαινε εσύ και τότε ή άλλαζες? Εγώ ήμουν πιο παιδαράς, εσύ πώς ήσουνα? Παιδαράς ήσουνα. Εσύ ήσουνα άγνωστος, δεν κυκλοφορούσες τότε. Τι παιδαράς ρε, βρε ασχημό. Σε είχα κλεισμένο. Αντί για κορονοϊό έχεις ασχημόιό, μιλάς κιόλας. Τι μιλάς ρε. Τι λες βρε, βρε. Πιο άσχημο αυτό, Παναγίτα μου. Άστο με. Δεν μου λες, τι είπες προχθές ότι κυκλοφορούσες και είδες μόνο δύο άτομα? Ναι, τώρα που ήρθα, είδα έναν, μπήκα σε ένα φαρμακείο, πήρα κάποια πράγματα, είδα έναν, ήταν ένας αστυνομικός, έπαιρνε και αυτός κάτι, και έναν ακόμη. Φαντάζομαι τι είπε ο άνθρωπος, να τους ο κορονοϊός ήρθε. Τώρα πριν 20 δευτερόλεπτα το είπα ρε. Ρε σταμάτα να μ' αντιγράφεις ρε. Πριν 20 δευτερόλεπτα. Είδα σ' αντιγράφω ρε. Μπετάσο, σώσε με από αυτό το άμπαλο. Λυπή, πες μου λίγο τώρα, πάμε λίγο να συζητήσουμε λίγο κάτι. Και έχουμε άλλη μια γραμμή, έτσι, λίγο γρήγορα. Ναι, να τώρα την πάρουμε και την γραμμή. Τι γίνεται ρε φίλε, εργασιακά, εσείς να πας τώρα... Αυτό ήθελα να πω, να σας πω τον πόνο μου. Τι γίνεται, εντάξει, εγώ... Πολύ σαν και εσένα να περιμένουν. Τα 25 χρόνια που δουλεύω, ας πούμε, στην κουζίνα, δουλεύω από το 1995, τα 22, δεν δούλευα πάρα πολλά χρόνια σεζόν. Συνήθως είχα εργασία και δύο δουλειές ταυτόχρονα στη Θεσσαλονίκη. Από το εδώ και τα τελευταία, ας πούμε, 3-4 χρόνια ασχολούμαι με σεζόν. Και εντάξει, βρήκα και τέλος πάντων, είπαμε ρε παιδί μου, να είχα κλείσει δουλειά για Θάσο. Δεν έχει βασικά από τους φίλους και γενικά από ό,τι βλέπω στο ίντερνετ, σε ομάδες και αυτά, κανένας ξενοδοχείο υπάλληλος δεν έχει χάσει τη δουλειά του. Δηλαδή να πούνε ότι τέρμα δεν έρχεσαι, αυτό δεν ισχύει. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, βγαίνουν και τρομοκρατούν. Πιστεύω ότι θα γίνει, μπιμπι, ξέρεις τι πιστεύω ότι θα γίνει. Πιστεύω ρε παιδί μου, αντί να πάτε μέσα Απριλίου, ξέρω εγώ, αρχές Απριλίου κτλ, θα πάτε τέλος πάντων ίσως σε τέλη Μαΐου. Κάπως έτσι θα γίνει. Άγνωστο είναι, φίλε μου Τάσο, είναι άγνωστο. Ναι. Εδώ για την αυτό μπορούν να το απαντήσουν μόνο αυτοί που ασχολούνται με κανένας δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Άκου λίγο να σου πω κάτι. Γιατί ο Μητσοτάκης στην αρχή είπε για δύο εβδομάδες και μετά και τώρα είπε, ας πούμε, ότι οι δύο μήνες θα είναι δύσκολοι. Που σημαίνει, ναι, ρε φίλε, σύμφωνα με τα λόγια του, ότι αυτό θα παραταθεί. Και τι έλεγε, κοίτα λίγο. Εδώ στην Ελλάδα θεωρώ ότι το ψιλοπρολάβαμε. Νομίζω ότι είμαστε από τις λίγες χώρες που πήραν έγκαιρα μέτρα. Δηλαδή να καταλάβεις τώρα, να σου πω κάτι να καταλάβεις. Σήμερα η Αγγλία έκλεισε τα σχολεία της. Σήμερα η Τουρκία σταμάτησε το πρωτάθλημά της. Με καταλάβεις? Τάσο, ναι. Επειδή ναι, συνεχώς βρίζουμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις, εγώ προς ναι, το παρόν, στο Μητσοτάκη βγάζω το καπέλο. Καλά το πάει. Δεν μασάω να δηλώσω αυτό το πράγμα, σαν απλός πολίτης. Θεωρώ ότι έκανε ό,τι ήταν εφικτό να κάνει. Σου λέω το θέμα αυτό, πάει. Έτσι πιστεύω, δεν είμαι ειδικός. Και δεν ξέρω αν ήταν οι άλλοι, δεν ξέρω τι αντίδραση θα υπήρχε. Οι άλλοι θα φέρανε και τους μαύρους εκεί από τα σύνορα και θα γινόταν αυτό το κουτρούλιο γάμο. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Για την ώρα δείχνει υπεύθυνες κινήσεις που καθησυχάζουν τον κόσμο, αλλά ο κόσμος είναι αυτός που θα καθορίσει το πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό, τουλάχιστον για την Ελλάδα. Μα ναι, ο κόσμος είναι στο χέρι του κόσμου, πιστεύω. Το κράτος, ρε φίλε, βγήκανε βόλτες και πήγαν στα χωριά τους. Το κράτος δεν ήταν να κάνει, το έκανε. Πιστεύω ότι είμαστε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, οπότε βλέπουμε. Κάνοντας και βλέποντας. Σε καλό δρόμο είμαστε, αλλά το θέμα ξεσκιονετζάχω. Τώρα να ξαναπάμε λίγο στο τουριστικό. Κλείσε με αυτό. Γιατί μπορεί εγώ να είμαι μάγειρας, να είμαι, ξέρω εγώ, να πήγαινα σε ένα ξενοδοχείο να δουλέψω. Αλλά το θέμα είναι ότι θεωρώ ότι ο κράτος ο δικός μου είναι μια από τις δύο-τρεις βιομηχανίες που έχει πλέον αυτή η χώρα.
Έτσι, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος. Ο τουρισμός, όχι, δεν είναι. Ο τουρισμός. Εγώ πες ότι στην Ελλάδα είμαι καλά. Ότι έχω περιορίσει τον ιό και ότι είμαστε πολύ καλά δεν επίπεδα. Δεν θα μπορούν να έρχονται οι τουρίστες, ειδικά Άγγλοι, αυτό και, Άγγλοι και Αμερικάνοι. Το έλεγε αυτό στον κριτικών ξενοδόχων. Παράδειγμα, εγώ πέρυσι ήμουν στην Κέρκυρα, σας το είχα πει. Ειδικά η Κρήτη Μπίπη που επί το πλήσον πηγαίνουν Άγγλοι, έτσι. Και αυτοί δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο, άρα λίγο δύσκολα να τους δεχτούμε φέτος. Φίλε, οι Ιταλοί... Ο Δήμαρχος Κιάθου ζήτησε να, πώς το είπε, να κλείσει, να κενωθεί το νησί, δεν ξέρω, γιατί έρχονται λέει πολλοί Ιταλοί καλά, που έχουν ειδικά τους σπίτια και Άγγλοι λέει και αυτά. Δεν θα έρθουνε, ρε Τάσο, δεν θα έρθουνε. Απλό, δεν θα έρθουνε. Τώρα πάνε. Και ζήτησε να εκενωθεί το νησί, να μην έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά. Και καλά κάνει. Θα είναι δύσκολα και πρωτόγωνα όλα τα πράγματα, οπότε πρέπει να προσαρμοστούμε, έτσι, όλοι μας. Προσαρμοστούμε, παιδιά. Πρέπει να προσαρμοστούμε. Οκ, Μπίπη. Πες ότι έχουμε πόλεμο, τι να κάνουμε. Έχουμε πόλεμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο, έχουμε και τη φάτσα σου. Δύο τα κακά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ενώ η δικιά σου η φάτσα, ρε κουφάρα, φίλε, είναι... μπροστά του. πρόσεξε, άκουσε με. Εγώ το λέω ότι είμαι μέτρος ή κάτω του μετρίου. Μπροστά του είμαι ο Τόμ Κρούζ. Κατάλαβες. Μην πω. Τι είναι αυτός, ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Τι να πω. Χάρελα, Φοβερέ. Ναι. Φοβερέ. Όπως πάντα, υπερβάλλει. Μια χαρά παλικάρι ο Μπίμπι. Τι. Τελικά έχει χιούμορ ο Τρέγιας. Δείξε, νόμιζα ότι δεν έχει. Τι χιούμορ, έφερε. Γιατί τι έχει το παλικάρι, ρε πούστε. Τι έχει το παλικάρι. Τίποτα δεν έχει αυτό. Μια χαρά είναι, τι έχει. Μια χαρά χάλια είναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Σόπα, ρε φίλε. Όχι. Μεγάλη ιδέα έχει τον εαυτό σου, ρε. Μα εγώ λέω κάτι. Εγώ λέω ότι είμαι χάλια. Λέω ποιο είναι πιο χάλια αυτό. Δεν είναι χάλια. Ούτε εσύ είσαι χάλια, ούτε αυτό είναι. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι, αυτό είναι πιο χάλια. Χαλιά μπάλια. Μια χαρά είστε και οι δύο. Μια χαρά είστε και οι δύο. Τώρα θε να το παιδί, το μάλλον το ζηλεύει να πω και θε να το. Υποτονίσει να πούμε δημοσίω. Έλα, πάμε. Ρε, πλάκα κάνουμε. Φιλαράκια εμείς. Καταρχήν, παιδί, για την ελληνική κυβέρνηση. Στα τόσα χρόνια είναι η πρώτη φορά που έχω δει την ελληνική κυβέρνηση να αντιδρά πραγματικά γρήγορα σε όλους τους τομείς. Γιατί συνήθως. Ναι, σε αυτό το κομμάτι, Τάσο, εγώ μεγάλωσα με την. Με το κλισέ, το ρητό, δεν έχουμε κράτος, το κράτος μου μέσα κτλ. Για πρώτη φορά δείξαμε ότι έχουμε κράτος, παιδιά. Αντιδράσαμε. Πιο γρήγορα από το οποιοδήποτε. Θοδωρέ, όχι μόνο αυτό. Το είπα προχθές. Πρόσεξε λίγο. Μπορεί οπαδικά να με έχει δυσαρεστήσει με τις τροπολογίες, όλα αυτά υπέρ του Ολυμπιακού κτλ. Που έχουν γίνει, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα θεωρώ και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι το δείχνουν δηλαδή πράξη ότι το πάει πολύ καλά το πράγμα. Θοδωρέ, δεν είναι μόνο. Ας την κυβέρνηση. Εγώ με τον κόσμο, με τον κόσμο. Γιατί μπορεί να λέμε βγαίνουν κάποιοι, κάνουν, περπατάνε, δεν ξέρω τι κάνουν στην παραλία τέτοιο, αλλά είναι ένα πολύ ελάχιστο ποσοστό βέβαια, καλό θα ήταν να μην ήταν ούτε αυτοί και προπαντός βλέπω στα σούπερ μάρκετ, ειδικά το πρωί έτσι που βγήκα σήμερα, δηλαδή στρατιωτάκια, δεν το περίμενα αυτό από τον Έλληνα, εντάξει να είναι δηλαδή σε απόσταση ο ένας από τον άλλο να μπαίνουν, θα περίμενα άλλες συμπεριφορές, όχι εγώ ήμουν πιο μπροστά. Βασικό αυτό που βλέπει Ζάχο είναι να τηρηθεί από όλους μας και τους επιχειρηματίες και τους πολίτες να τηρηθεί και να αυξηθούν τα μέτρα. Θα αυξηθούν, νομίζω. Γιατί τώρα πάνε μια πολύ ωραία πάσα, μια πολύ ωραία πάσα. Πήγα σήμερα, βγήκα, έπρεπε να βγω οπωσδήποτε γιατί έπρεπε να πάω στο γιατρό για κάτι συνταγές. Έπρεπε να πάω λίγο στη μάνα μου κάτι ψώνια. Τέλος πάντων, πέρασα από 3-4 μαγαζιά. Μπήκα δηλαδή σε σούπερ μάρκετ, μπήκα σε μίνι μάρκετ, μπήκα σε φαρμακείο και στο τελευταίο και μπήκα σε κρεοπωλείο. Λοιπόν, όπου και αν μπήκα και στα σούπερ μάρκετ και στο μίνι μάρκετ και στο κρεοπωλείο και στο γιατρό που πήγα υπήρχαν μέτρα προστασίας, αντισηπτικά κτλ. Λοιπόν, σε ένα φαρμακείο εδώ στο Ασβεστοχώρι, δεν θα ονομάσω ποιο, πήγα να πάρω τα φάρμακα τα αυτά, τέλος πάντων να αφήσω κάποιες συντάγες και ζήτησα γιατί άφησα χρήματα. Άφησα χρήματα. Ναι. Δεν έδωσα κάρτα, είχα χρήματα μαζί μου. Ναι. Γιατί την ξέχασα την κάρτα στο σπίτι. Δεν είχες γάντια, λοιπόν, έτσι. Όχι. Ναι. Όχι. Έδωσα τα χρήματα και λέω την κοπέλα που ήταν μέσα στο φαρμακείο, σε παρακαλώ, δώσ' μου λίγο αντισηπτικό. Γιατί δεν έχεις, λέω, εδώ αντισηπτικό για τον κόσμο. Mm. Φαρμακείο. Mm. Και γυρίζει και μου λέει, δεν έχουμε, λέει, αντισηπτικό. Μας τελείωσε ούτε και για εμάς. Σε φαρμακείο στο Ασβεστοχώρι. Από αύριο είπε θα και... Πρόσεξε τώρα όμως τι έγινε. Θα εφοδιαστεί, λέει, η αγορά με το... Πρόσεξε τι έγινε. Εγώ φυσικά και δεν την πίστεψα. Mm-hmm. Πήγα από τα πλάγια μεριά,
που έχει τα στόρια και έχει και λίγο αυτό το παραθυράκι. Mm-hmm. Γιατί δεν σε αφήνουν να μπει στο φαρμακείο. Mm-hmm. Είχε βάλει μπροστά ένα τραπέζι και σε εξυπηρετούσε την είσοδο. Δεν έμπαινε μέσα μέσα. Για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, και η κυρία. Έβαλε, είχε μέσα, λες. Το λίτρο το είχε πίσω από το κομπιούτερ. Το αντισηπτικό. Τις τόπες μετά. Εντάξει, και έβαζαν οι ίδιοι μόνο. Δηλαδή, δηλαδή, ναι, αλλά αυτό δεν είναι υπεύθυνο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι. και οι επιχειρηματίες. Στον άνθρωπο είναι αυτό. Πλέον στον άνθρωπο. Και οι επιχειρηματίες και οι πολίτες, με κατάλαβες. Αυτό είναι στον άνθρωπο καθαρά. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μου λες εμένα ψέματα ότι δεν έχεις αντισηπτικό γιατί θες να το πουλήσεις. Θες να το πουλήσεις αντί να το δώσεις στον κόσμο να. Επειδή... Γιατί έρχεται η γιαγιά, ο παππούς, έρχεται το παιδάκι. Έχετε ο άνθρωπος να πάρει να πούμε τα φάρμακά του. Δεν γίνεται να περάσουν 100 άτομα σε ένα απόγευμα και να μην βάλουν αντισηπτικό. Είπε κάτι σωστό και Θόδωρο, θα μιλήσω, θα κάνουμε λίγο αργότερα το διάλειμμα. Είπε κάτι σωστό στην εκπομπή το μεσημέρι ο Γιώργος, ο Ζαγόρας. Είπε όταν περάσει αυτή η κρίση, να κατέχει περιπτώσεις όπως αυτές που τις περιγράφεις ή κάποιες άλλες περιπτώσεις που κάποιοι εσχροκερδρούν, έτσι, τώρα στην κρίση που υπάρχει, να μην τους ξεχάσουμε. Κατάλαβες, δηλαδή εσύ τώρα με αυτό που είδες να μην ξαναπάς από εκεί να πάρεις. Ναι, αλλά όταν εντάξει. Πήγα να πάρω εγώ ένα αντισηπτικό φιλαράκι 500 ml για τα χέρια. Έπαιρνε, θα πας σε άλλο. Πόσο μου το χρέωσε. Αυτό σου λέω. 12 ευρώ. Αυτό σου λέω. 12 ευρώ. Βρε και κανονικά να στο χρέωνε. Μόνο με αυτό που κάνε. Ένα αντισηπτικό. 4-5 ευρώ. 4-5 ευρώ έχει. Ανάλογα την. 4,5-5 ευρώ. Ανάλογα πόσο μεγάλο είναι. Αυτό σου λέω. Όταν περάσει αυτή η κρίση, να μην ξεχάσουμε ποιοι ήταν άνθρωποι, ποιοι ήταν σωστοί. Εγώ τώρα στην κρίση, αυτούς που εσχροκερδούν ή αυτούς που αδιαφορούν και δεν είναι υπεύθυνοι σαν επιχειρηματίες, γιατί τους επιτρέπει το κράτος να συντηρούνται, να δουλεύουν, να παίρνουν χρήματα, ενώ κάποιες άλλες επιχειρήσεις στην πλειοψηφία έχουν κλείσει, θα υποστούν όλες τις συνέπειες, πρέπει να είναι πολύ πιο υπεύθυνοι και πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι προς αποφυγή. Έλα, γιατί άμα θα νοσήσει ένας εδώ, θα νοσήσουν δεκάδες, εκατοντάδες από αυτό εδώ το πράγμα. Εντάξει. Έλα, και δεν γίνεται σε φαρμακείο να μην δίνεις αντισηπτικό. Απλά τα πράγματα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι μπούφος. Για πες μας, Θόδωρο, στη Γερμανία τι γίνεται εκεί. Εδώ, φίλε, έχουν σφίξει όπως και στην Ελλάδα, κλείνουν τα πάντα. Αύριο συγκεκριμένα, ας πούμε, εδώ στο Ανόβερο που είμαστε, θα κλείσουν τη Volkswagen ολόκληρο το εργοστάσιο, θα ακολουθήσει η Continental. Γενικά οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλαδή κλείνουν προληπτικά. Κάτω στο κέντρο βλέπεις μόνο Γερουσία, δηλαδή αυτό με την τρίτη ηλικία έχει παραγίνει. Σε φάση που άμα θες να σου στείλω και βίντεο σήμερα, ας πούμε, να δεις τι γινόταν κάτω, έχει εξαγωγηθεί ο κόσμος και τους λέει εσείς, εμείς οι νέοι που και να νοσήσουμε δεν έχουμε θεωρητικά πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να πεθάνουμε, έχουμε πειθαρχήσει και καθόμαστε μέσα. Και εσείς δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αυτό ήταν όλοι έξω για βόλτα. Εγώ το βλέπω, αυτό που περιγράφεις το βλέπω και στον πατέρα μου, ευτυχώς δεν ακούει. Το βλέπω και στον πατέρα μου, δεν μπορεί να κάτσει, δηλαδή όπως το λες, όχι ότι θα πάει ρε παιδί μου, πού θα πάει, στο καφενείο να πιει ένα καφέ ήθελε να πάει. Αυτό πήγαινε, ας πούμε, καθημερινά, δεν έκανε τίποτα άλλο άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί το, και γενικά ο Έλληνας δεν μπορεί το μέσα, ρε φίλε. Δεν ξέρω πώς θα αντέξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο ο Έλληνας, είναι αυτή η ηλικία, φίλε, που δεν έχει μάθει να πειθαρχεί. Δηλαδή, και εντός συνόρων να πάμε πάλι το ίδιο πράγμα. Και εγώ, οι γονείς μου το ίδιο πράγμα κάνουν. Σαν τα μωρά παιδιά. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο για τη ζωή τους. Μία λέει σε μωρό όταν είσαι μωρό και μία όταν είσαι μεγάλος. Παλιμπεδίζουν όσο πάνε και. Μην το κατακρίνεις, έτσι γίνεται. Και εμείς, άμα πάμε σε λιέτος, κάπως έτσι θα είμαστε. Γιατί εγώ κοροϊδεύω κάποια πράγματα, τα βλέπω. Δεν το αποκλείουμε, εννοείται. Μην είμαστε και χειρότεροι. Μην γίνουμε και χειρότεροι. Αυτό είναι το κακό. Και εδώ, εγώ να πω, παιδιά, για τα δικά μας τα παιδιά, για την νεολαία, που τις βγάζω το καπέλο. Έρχομαι στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Βλέπω παιδιά 25 χρόνια, 26 σπουδαγμένα. Μεγάλη υπόθεση αυτό που λέω, σπουδαγμένα. Να δουλεύουν για 700 ευρώ, για 30 ευρώ μεροκάματο, με το χαμόγελό τους, με την εξυπηρέτησή τους, με την καλή τους στη διάθεση. Δηλαδή βγαίνουν από το σπίτι, ξεχνάνε τα προβλήματα, φοράνε το καλό τους στο χαμόγελο. Έτσι. Και εξυπηρετούν εμένα τον τραχανά. Και πηγαίνεις από την άλλη σε κάτι υπηρεσίες που είναι κάτι τραχανοπλαγιάδες, οι οποίοι μπήκαν επειδή ήταν αφυσιοκολλητές, δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν τελειώσει καν το γυμνάσιο, τους έχει βάλει κάποιος εκεί να βαράνε σφραγίδα, στραβοστόμηδες, σου μιλάνε όπως δεν πρέπει να σου μιλάνε, κοιτάνε να μην σε εξυπηρετήσουν, σε αγαναχτάνε. Είναι οι δύο διαφορές των δύο ηλικιών. Και οργίζομαι όταν τα βάζω με αυτά τα παιδιά, τα οποία εγώ πρέπει να τα βγάλω το καπέλο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Okay.
Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο, Θόδωρο, για να πάρουμε, έχουμε έναν ακόμη φίλο. Να πάρετε και την άλλη τη γραμμή. Okay. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Έτσι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εσύ, να προσέχεις και εσύ τον εαυτό σου. Πάμε στον επόμενο. Να είσαι καλά. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά? Ο Χρήστος. Καλησπέρα, φίλε. Όχι. Τάσο. Έλα, φίλε. Αυτή τη φαρμακοποιώ να τη δώσει σε μένα το όνομα και το επίθετο, να την κάνω όχι αναφορά, να την κάνω να πετάξει. Που δεν σε έδωσε αντισυντικό, λίγο να βάλει στα χέρια, δεν τράπηκε. Δεν τράπηκε και τα έχουν πάρει χοντρά τώρα τις τελευταίες. Όχι μόνο εμένα. Να με τη δώσει να την κάνω μια καταγγελία, να μην φυσάει. Να μην μπορεί να δει, γιατί και εμείς είμαστε υπέτειοι. Να έχουν πάρει χοντράδιτα και να μην δίνουν τον Κοσμάκη λίγο να βάλει στα χέρια του, μην πάθει τίποτα. Αργύριε, να μην χάσει τα πολλά. Ναι, εγώ είμαι. Να μην χάσει τα πολλά τα λεφτά. Τι να πω, φίλε, από εκείνη την ώρα είμαι... Πώς είμαι καλυσμανούρα, σύρε Τάσο. Έκανα. Μόλις έκανα, το είδες. Έκανα και πιστεύω ότι συνετίστηκαν. Έκανα. Και να την κάνεις και δυσφήμιση να μην ξαψωνήσεις από εκεί πέρα, Τάσο. Εντάξει, γενικά αναφέρθηκα. Πιστεύω να το πάρει το μήνυμα και να συνετιστούν όλοι. Δεν το λέω τώρα γιατί έχω κάτι με το συγκεκριμένο φαρμακείο, αλλά είναι ανευθυνότητα. Είναι ανευθυνότητα να έχεις μέσα ένα λίτρο πίσω από το κομπιούτερ σου, για την πάρτι σου, και να μην δίνεις, να πούμε στους χωριάνους εδώ πέρα στο χώρο, να πούμε να βάζουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε. Και σε μια κλειστή κοινωνία, ρε. Εντάξει, είναι ανευθυνότητα. Και ευτυχώς, γιατί είχα μαζί μου εγώ στην τσέπη μου, στο παντελόνι, είχα και μαντιλάκια, είχα και ένα μικρό, αυτό το ατομικό που είναι, σαν στίκ που είναι, αλλά είχε τελειώσει, ρε φίλε. Επειδή πήγα σε τέσσερα μαγαζιά, είχα βάλει και ήταν λίγο, είχε τελειώσει. Έβαλα μαντιλάκι μετά, υποχρεωτικά. Εντάξει. Εσύ σου λέω στο κρεοπωλείο, πήγα στο κρεοπωλείο και η γυναίκα είχε αντισηπτικό επάνω. Μπήκα μέσα στο σούπερ μάρκετ αντισηπτικό. Μπήκα στο μίνι μάρκετ που πουλάνε τσιγάρα και αυτά και ψηλικά και ξέρω εγώ, αντισηπτικό. Και στο φαρμακείο δεν μου βάζει πώς το λένε, αντισηπτικό, πάτε καλά, ρε. Και αυτό που με τρέλανε, παραπάνω, είναι και το ψέμα. Μα αυτό το είπα. Είναι και το ψέμα, μου λέει, δεν έχουμε, λέει, ούτε για μας. Και πάω, ρε φίλε, από δίπλα από τον Τζαμτζαμαρία και βλέπω, να πούμε, ένα λίτρο, να πούμε, πίσω από το αυτό καβατζωμένο. Τι δηλαδή, τι κάνετε τώρα, δηλαδή. Πόλεμο. Δεν θα σε τι κάνετε τώρα, δηλαδή. Άμα γίνει πόλεμος, φίλε, ο ένας θα σκοτώνει τον άλλον εδώ. Άμα γίνει κανένας πόλεμος. Θα βρούμε τα πιστόλια, θα βρούμε. Την επόμενη φορά δεν θα μιλήσω γενικά που θα δω τέτοιο φαινόμενο. Γιατί αφορά όλους μας. Δεν γίνεται εμείς να καθόμαστε μέσα στο σπίτι. Δεν γίνεται όλες οι επιχειρήσεις να έχουν κλείσει. Δεν γίνεται ο κόσμος να μην παίρνει μεροκάματο. Εσείς να κονομάτε, να ισχροκερδείτε, γιατί υπάρχει ισχροκέρδεια. Να πουλάτε 12 ευρώ τα αντισηπτικά. Εντάξει, όχι και όλοι, έχει 500 ml. Εντάξει, ναι, μην γενικεύουμε, όντως. Έχει δίκιο, να μην γενικεύουμε. Ναι, δεν το γενικεύω. Αλλά μιλάω για πράγματα που τα είδαμε τα μάτια. Υπάρχουν, 12 ευρώ, 500 ml αντισηπτικό. Υπάρχουν και περιπτώσεις ισχροκέρδειας και. Θα ξαναπώ. Εδώ στην τηλεόραση, ρε Ζάχο, τέσσερις μάσκες, λέει. Η κολόνια, η Fahrenheit, είναι, ξέρω εγώ, αντισηπτικό, εντάξει, έχει δίκιο το Τάσος, έχει δίκιο. Βλέπω στην τηλεόραση 4 μάσκες, λέει, 20 ευρώ. Τι λες, ρε μάγκα, τι λέτε, ρε μάγκες, φίλε, η λύση είναι ένα ευρώ αγορά. Η λύση, και οι δύο ακούστε με, η λύση είναι πολύ απλή. Θα ξαναεπαναλάβω αυτό που έχουμε το φίλο μου που ζει και εργάζεται στο ΟΜΑΝ, τον είχε γνωρίσει ο Τάσος πέρσι. Το φίλο μου τον Κώστα, λοιπόν, και μου έστειλε, πρόσεξε, δεν είναι μου το είπε, μου έστειλε και το link που λέει. Με το που έσκασε και άκου τι κάνα στο ΟΜΑΝ, πρόσεξε, δεν σου λέμε στην Ιστία στο Βερολίνο. Ναι, ακούγονται. Ναι, άκου. Τα πρώτα δύο φαρμακεία, λέει, που πούλησαν, πρόσεξε, όχι να έχει 5 ευρώ για να το πουλήσει 10, είχε, ας πούμε, 5 και το πούλησαν 5-20, ας πούμε. 5-20, ναι. Τους κλείσαν και τους πήραν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος. Χωρίς, όχι δικαστήρια και τέτοια, τέλος. Κορδέλα. Μπράβο τους. Υπάρχει φωτογραφία με κορδέλα, ξέρεις, με τις κελεμπίες είναι αυτή, κορδέλα. Και τέλειωσες. Ξανακάντω ο επόμενος. Ξανακάντω. Έτσι πρέπει, φίλε. Κατάλαβες, έτσι. Έτσι. Το πετρέλαιο έχει πέσει στις τελευταίες τιμές των τελευταίων, λέει, 30 χρόνων και άρχισε τώρα να φαίνεται λίγο η τέτοια. Εντάξει, το πετρέλαιο και η βενζίνη. Στην Ελλάδα όλοι... Και όταν ανεβαίνει, σε μια μέρα το ανεβάζουν 10 λεπτά.
Και βγαίνει ο άνδρας και λέει όφησε σου και δεν θα τον πιάσουμε. Πού καλά, πού είναι. Εντάξει, το μόνο καλό είναι χορτάσαμε. Σήμερα που ανακοινώσανε ότι θα δώσουν και 800 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, ναι. Κάτι μπράβο, είναι μπράβο. Και αυτό. Όχι, όχι, καλά. Αρκετά κάτι... καλά μέτρα ανακοινώσανε. Κάτι και για, τα, και για τα ενίκαια. Έτσι. Για τα ενίκαια. Ωραία. 40%. 12,5 δις εξασφάλισαν, έτσι. Ναι. Κάτι είναι και αυτό. Για να δούμε. Λίγο να κάνει. Ωραία. Αλλά τι να πω ρε παιδιά, ακούμε τα ξενοδοχεία κλείνουν δηλαδή μέχρι τέλος Απριλίου. Αρχή, δηλαδή είμαστε στην αρχή το ακόμα. Το είπαμε Αργύρη και προχθές που είχες ξανά επικοινωνία με την εκπομπή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε μια οικονομική επίπτωση όλοι έχουν. Κύριο μέλημα λοιπόν όλων μας είναι εμείς και οι άνθρωποι μας να βγούμε αλόβητοι. Από όλο αυτό το πόλεμο, γιατί πόλεμος είναι πραγματικά, να είμαστε υγιείς παιδιά και όλα τα άλλα θα τα βολεύσουμε. Λίγο θα χάσουμε ο ένας, λίγο ο άλλος. Οκ. Εντάξει. Έτσι. Μάστε καλά. Και το αρνί θα το βάλουμε, μην μας άρεσε τίποτα. Και το αρνί θα το βάλουμε, δεν θα μαζίσουμε τίποτα. Να σε καλά, Αργύρι. Να σε καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα γιατί ξεπεράσαμε και για αρκετή ώρα. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσύ τόσο με... Ξαναπαίνω, ναι, πάρε, κάνε και σε ένα διάλειμμα. Κάνε ένα διάλειμμα. Να το φορτίσω λίγο γιατί ξεφόρτισε. Okay. Σε κλείνω και απότομα. Έφυγες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Οι εκπομπές είναι ειδικών συνθήκων, όπως καταλαβαίνετε. Ο Τάσος σπίτι του, εγώ στο στούντιο. Όσο αντέξουμε φυσικά, για να δούμε. Και θέλουμε να μοιραζόμαστε έτσι ένα δίωρο μαζί σας. Να ξεφύγουμε και λίγο όσο το μπορούμε βέβαια και όσο το επιτρέπει και η διάθεσή μας από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, να κάνουμε έτσι λίγο διαφορετικές εκπομπές, μακάρι να υπάρχουν αθλητικά δρόμενα σύντομα και να συζητάμε για αυτά όταν υπάρχουν έτσι οι δυσούλες όπως υπήρχαν τη Δευτέρα, ας πούμε, με τις αποφάσεις του UEFA, την Τρίτη πότε βγήκαν, τις είπαμε, τις σχολιάσαμε, όταν υπάρχει αθλητική επικαιρότητα θα τις σχολιάζουμε μαζί σας, αλλά νομίζω καλό είναι έτσι να γνωριστούμε και λίγο καλύτερα. Να πούμε και 2-3 διαφορετικά πράγματα, διότι επαναλαμβάνω, το ποδόσφαιρο της ομάδας μας αγαπάμε, αλλά δεν είναι η ζωή μας. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όποιος η ομάδα του είναι πάνω απ' όλα, αυτό που λέμε σημαίνει ότι δεν έχει προσωπική ζωή. Έτσι πιστεύω. Και θα μου πει κάποιος και θα έχει δίκιο, αυτά δεν τα έλεγες Ζάχο όταν ήσουν 20χρονος, 25χρονος. Ναι, δεν τα έλεγα αυτά. Μεγαλώνοντας φυσικά έρχεται και η γνώση. Για μένα άνθρωπος που λέει ότι πάνω απ' όλα είναι η ομάδα μου, συγγνώμη, το θεωρώ ότι δεν έχει προσωπική ζωή και να μην πω και χειρότερα, δεν έχει και προσωπικές αξίες. Έτσι λέω, αν είναι πάνω απ' όλα η ομάδα σου, την αγαπάμε την ομάδα μας, έτσι, καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό και τη διάθεσή μας. Μην λέμε τα ίδια, ας πούμε, Σαββάτο Κυριακή, ειδικά Σαββάτο αν παίζει ο Άρης και χάνει, έχουμε ακυρώσει και εξόδους μας, ας πούμε. Άμα χάσει από τον ΠΑΟΚ σίγουρα, δεν έχω διάθεση να βγω. Έτσι, αλλά δεν είναι το παν. Ναι, τώρα τα λέω που είμαι 50 και. Έχετε δίκιο. Νομίζω αυτά τα λέω πάνω από δεκαετία, μην πω και λίγο περισσότερο. Εντάξει, δεν είχα το ίδιο μυαλό, δεν ήμουν ο ίδιος Ζάχος 20 χρονών, 25, 30, 35. Έτσι, οριμάζω ακόμη και τώρα. Λοιπόν, φιλοσόφησα όμως αρκετά. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο και πάλι μαζί. Πέρασαμε και από το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Με άμπα ξεκινήσαμε και το γκίμι γκίμι γκίμι. Κατάλαβες, κύριε Τρέγια. Καλές εμπνεύσεις. Όλος τυχαίος δεν ξέρω. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι και αυτό. Και είναι, ναι, το θεωρώ ένα πολύ ξεσηκωματικό. Με καλύπτει σήμερα. Μουσικά με καλύπτει. Πολύ ξεσηκωματικό κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορείς να το ακούσεις για να μην σηκώθεις να χορέψεις αυτό το κομμάτι. Έτσι πιστεύω να σου πω. Ωραίο δηλαδή. Κομμάτι. Ναι. Λοιπόν. Εδώ θα είμαστε φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες μέχρι και τις 11. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Συντροφιά 9 με 11. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23-12-87 και 3-8 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους και όσες μας κρυφακούτε. FM και ενώ σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-20-6. Λοιπόν, έχουμε ήδη ένα φίλο. Έχουμε ήδη ένα φίλο. Ναι. Ωραία. Πριν πάρουμε λίγο το φίλο. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μία φορά, γιατί αρκετά μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων
είναι ξεροκέφαλοι. Είναι αγύριστα μυαλά, ρε παιδί, αγύριστα κεφάλια. Τα μυαλά τους έχουν μείνει στο 1960 τέλος πάντων. Καθίστε μέσα στο σπίτι σας. Θα βγω, λέει, να πάω μέχρι το μπακάλι, λέει, μέχρι το αρτοπείο να πάρω ένα ψωμί, τι θα πάθω. Κάτσε ρε άνθρωπε 80 χρονών, 75 πόσο. Εμένα το είπε ο πατέρας μου, λέω τη Δευτέρα. Κάτσε στον πισινό σου να πούμε όμορφα ωραία εκεί με την γυναικούλα σου. Βάλτε να σε κάνει ένα τσίπουρο να πιεις. Βάλτε να σε πιει, να σε βάλει μια μπύρα να γουστάρεις. Κάτσε, πες τα παιδιά σου να πάνε να σε ψωνίσουν. Να πάω να σε φέρουν τι θες από το σούπερ μάρκετ, τι θες από το αρτοποιείο, τι θες από το μανάβικο, από το σούπερ. Άραξε μέσα για 15-20 μέρες την ευχή της Παναγίας. Εμείς δηλαδή πώς καθόμαστε μέσα. Και η νεολαία κάθεται μέσα και εσύ τώρα να βγεις. Δηλαδή τι ξέρω κεφαλιά είναι αυτή ρε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε Ζάχο, δηλαδή αυτό το εγώ πράγμα. Δεν φοβάται τη ζωή τους. Δεν φοβάται τη ζωή τους. Δηλαδή, και να σου πω και κάτι, δεν φοβάσαι, ρε ξεροκέφαλη, τη δική σου τη ζωή. Τη γυναίκα σου τη ζωή μπορεί να είναι επιβαρημένη από την υγεία. Του παιδιού σου, τα παιδιά σου που είναι εκεί πέρα μέσα, τα εγγόνια σου κτλ. Το συνάνθρωπο δεν το σκέφτεστε, ρε. Καθίστε ρε μέσα λίγο φρόνημα, ρε. Σήμερα τον έβαλα και λίγο, όχι φωνή, αλλά έτσι τον έκανα και εντάξει. Τι να κάνουμε. Πρέπει να γίνει, ας γίνουμε και λίγο κακοί. Ούτως ώστε να καταλάβω. Εγώ τα βλέπω στραβά. Εγώ είμαι υπερβολικός. Με, δεν είσαι υπερβολικός. Εγώ είμαι ιδιότροπος. Σε άλλα είσαι, σε αυτό δεν είσαι. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Ναι, μιλάς και εσύ που δεν είδες τα τρένα να φεύγουν τώρα. Έλα. Ορισμός ιδιοτροπίας είσαι τώρα. Έλα. Έλα. Προπαγάνδα. Πάμε σήμερα, μην με συγχύζεις. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου αφήνει. Ο Χρήστος είμαι. Έλα, ρε Χρυστάρα, πάμε. Γεια σου, Χρήστο. Τασό. Έλα Τασό. Ναι, έχει δίκιο για την κυβέρνηση. Καλά τα πάει, όπως ο συγκυβερνήτης της. 14 βαθμούς διαφορά έχουν και οι δύο. Και οι δύο πρώτοι είναι. Και ο ένας έχει 14 βαθμούς από το ΣΥΡΙΖΑ και ο άλλος από εμάς. Καλά ναι. Τα πάνε και οι δύο, όντως. Με τι τα συνεταιράκια τους, με τους συγκυβερνήτες τους, καλά τα πάνε και οι δύο. Το αθλητικό το αφήνω έξω, φίλε, από αυτό εγώ. Εγώ τα συνδέω και τα δύο. Και το αθλητικό και το... τα παραλυρίζω δηλαδή. Καλά τα πάνε. Το διαχώ. Δεν πρέπει, είναι λάθος σου. Επικοινωνιακά με όλα τα κανάλια μαζί τους. Τι ωραία που τα κάνει ο Γεωργιάδης, τι ωραία που τα κάνει ο ένας, τι ωραία. Και το ένα αθλητικό και το ένα τέτοιο έχει 10 ευρώ και το άλλο έχει 20. Καλά τα πάνε. Τα προλάβανε όλοι. Και τις υπερτιμήσεις. Αυτό που πρέπει, αυτό που πρέπει να βάλουμε ως προτεραιότητα τώρα και την εσχροκέρδεια. Και την εσχροκέρδεια όλα τα προλάβατε. Τάσο, Χριστό. Θα την κρίνουμε. Άκου λίγο, ρε φίλε. Άκου λίγο, ρε φίλε. Που θα είναι κρανίου τώρα. Γραμμένα τα έχεις, ρε. Εσύ γραμμένα τα έχεις. Δεν μπορεί να καταλήξει το μυαλό σου. Περίμενε λίγο. Σάκου. Αυτή τη δεδομένη στιγμή και πες μου αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ νομίζω τις οπαδικές διαφορές μας ανάμεσα στην κυβέρνηση και στη δική μας πλευρά ή στον Ολυμπιακό πρέπει να τις παραμερίσουμε για λίγες ημέρες. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να μην έχει χάσιμο κανένας εργαζόμενος, να μην κλείσει καμία επιχείρηση, να βγούμε αλόβητοι. Να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, να ολοκληρώσω. Μιλάμε μια μισή ώρα, εντάξει, να μιλήσουμε και εμείς λίγο, εντάξει. Εντάξει, οκ, μίλα. Γι' αυτό σου λέω, θα κρυθεί αυτή η κυβέρνηση μετά από ένα-ενάμιση μήνα, όταν θα έχουν κλείσει οι τουριστικές επιχειρήσεις, όταν τα ταξίδια θα δουλεύουν, όταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλη τη Τσιμισκή είναι άδεια, κλειστή, όταν, χίλια όταν, ρετά σου, κατάλαβες. Να ξεσηκωθούμε δηλαδή να τον αναθερματίσουμε. Αυτό λέει, να τον αναθερματίσουμε. Δεν είπα αυτό, αλλά να το λιβανίζουμε όλη τη μέρα, τι καλά τα κάνει και τι ωραίο ο Γεωργιάδης και τι ωραία ο Κικίλιας. Δεν είπε κανένα για τον Γεωργιάδη, φίλε, τίποτα. Για τον Γεωργιάδη δεν είπε κανείς τίποτα. Λέμε ότι ως τώρα. Άκου λίγο, ρε φίλε, και εγώ πιστεύω δεν συμφωνήσεις. Δηλαδή, δεν το ισχυρίζεται καλά το θέμα. Δεν εξασφάλισε το 10,5 δις. Για σένα. Δεν σου είπε θα πάρει από 800 ο καθένας. Δεν είπε θα υπηρετήσει επιχειρήσεις. Δεν είπε ότι απαγορεύονται οι απολύσεις. Όταν σου λέει ότι το δώρο Πάσχα θα πάει πιο πίσω και δεν θα πληρώσει. Όχι, λάθος κάνει. Θα το πάρουν το δώρο το Πάσχα, σου είπε τώρα. Εσύ το δώρο το Πάσχα έμεινες. Είπαμε όλοι θα χάσουμε αυτό, από κάτι, γιατί, δεν γίνεται. Και αυτό, γιατί, για να σου πω κάτι, αδερφέ. Άμα θα βλέπεις, το Μαϊντανό και το καρότο, τη ρίζα ανάποδα από κάτω, ναι. Δεν θα σε νοιάζει κανένα δώρο Πάσχα. Εντάξει. Δηλαδή να μην υπάρχει. Δηλαδή να λίγο πιστεύω ότι όλοι πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε τη δεδομένη στιγμή, έτσι. Μα όλοι καταλαβαίνουν, όλοι σπίτι μας είμαστε, δεν κάνουμε κάτι άλλο. Όλοι σπίτι μας είμαστε. Άλλο λέω. Τώρα να μιλήσω για μετά 1,5-2 μήνες. Θα τον κρίνω μετά 1,5-2 μήνες. Τη δεδομένη στιγμή όμως το χειρίζεται καλά.
Οφείλουμε να γνωρίσουμε. Τέλος πάντων, εντάξει ρε Τάση, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Ό,τι πεις, πέρασε. Είναι η γνώμη μου, ρε φίλε. Χριστό μου, μπορεί να είμαι λάθος εγώ. Είναι η γνώμη μου όμως. Κοίτα, όπως ο Μαρινάκης έχει όλα τα μέσα, Βήμα, Παραπολιτικά, Καρφί, Νέα, ξέρω, Μέγκα και ό,τι λένε είναι όλα καλά, κυβέρνηση και Ολυμπιακός, το ίδιο έχουμε και εδώ, στα δικά μας μέσα. Ξέρω εγώ, ο Ζαγόρας βγαίνει όλη τη μέρα βαντάρι τη Νέα Δημοκρατία, τι καλά που τα κάνει, τι εκείνο, τι το άλλο. Εντάξει, να υπάρχει και μια άλλη άποψη, Ρητάζο. Ερώτηση, Χριστό, ερώτηση, σεβαστή άποψή σου, ερώτηση. Προσωπική σου γνώμη, δεν το χειρίζεται καλά η κυβέρνηση. Βρε, σου λέω μια χαρά. Κάνει τα ανθρωπίνως δυνατά, αλλά μην τους λέμε ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Ότι όλοι οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, ανήθικοι. Ότι κατάλαβα. Ότι θέλουν το κακό της Ελλάδος και όλα αυτά. Έτσι δεν είναι, Τάσο. Κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση δεν το θα έκανε. Ωραία, λοιπόν. Εξηγείτε. Μάλλον έχουμε αρνητική. Εντύπωση, ρε παιδί μου, από τους προηγούμενους και μας φαίνονται λίγο παράξενα όλα αυτά. Ναι, πώς γίνεται όμως και οι δύο να είναι με 14 βαθμούς μπροστά τους, και ο Ολυμπιακός και η κυβέρνηση. Πώς γίνεται. Τυχαίο, τυχαίο, τυχαίο. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, να σε καλά, Χρήστο. Να σε καλά, να σε καλά. Και μην το παρεξηγείς αυτό. Περίμενε λίγο, να πούμε ότι το μόνο που, τουλάχιστον η εκπομπή, το μόνο θετικό, ας το πούμε, που έχει πει για την κυβέρνηση μέχρι τώρα είναι ότι έχει πάρει γρήγορα τα μέτρα. Κανένα άλλο θετικό δεν είπαμε. Και εγώ ψιλοσυμφωνώ με τον Χρήστο ότι θα δούμε στο τέλος, όταν τελειώσει το έργο, θα δούμε και θα πούμε, εντάξει, το ανθρωπίνως δυνατόν, αν έγινε παραπάνω από αυτό λιγότερο ή αν μπορούσε να γίνει κάτι παραπάνω. Αλλά το μόνο εγώ θετικό που έχουμε πει, και, το πω άλλη μια και φορά, δεν μπορούμε να μην το πούμε, γιατί βλέπουμε τάσο και τις χώρες, δίπλα ναι. μας τι γίνεται, έτσι, ότι πήραν γρήγορα, σχετικά γρήγορα τα μέτρα. Αυτό. Ξέρεις πολύ καλά τη γνώμη μου για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ενώ παραδοσιακά από παλιά ήμασταν όλοι Νέα Δημοκρατία. Όταν έγιναν αυτά τα πράγματα τέλος πάντων και τα λοιπά, εδώ και κάποια χρόνια εγώ απέχω γενικώς τέλος πάντων. Ωραία, πάμε. Και ήξερες πάρα πολύ καλά, ιδίως μετά την ιστορία με Μαρινάκη, με καταγγελίες για πολυδιοκτησία και τα λοιπά, ποια γνώμη είχα για την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι υπήρξε έγκαιρη επέμβαση και υπεύθυνη επέμβαση και τοποθέτηση όσον αφορά τον κορονοϊό, τη στιγμή που μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, Ισπανία, η Αγγλία κτλ. Έτσι, άμα δείτε πόσα είναι τα κρούσματα και τι θάνατοι υπάρχουν, θα πείτε και θα συμφωνήσετε στα δικά μου τα λεγόμενα. Τώρα, μετά από 1,5 μήνα, δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς το τι μελιγενέστηκε. Σίγουρα, εγώ πιστεύω ότι όλοι θα έχουν μια μικρή έως μεγάλη οικονομική επίπτωση. Είπαμε, θα επιμεριστεί, είπαμε, αλλά όσο δυνατόν, όσο δυνατόν περισσότερο. Όσο προτεραιότητα, Ζάχο και φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, είναι η υγεία η δική μας και των ανθρώπων μας. Έλα φίλε. Αυτό νομίζω το μέλημά μας. Καλησπέρα. Γεια και χαρά σας. Γεια σου φιλάρετε. Γεια σου φιλάρετε. Να πούμε ότι αντικειμενικά στην Ευρώπη η Ελλάδα λειτουργήσε καλύτερα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και το καλύτερα δεν είναι απλά πήρε πιο γρήγορα τα μέτρα αλλά και οργανωτικά. Δηλαδή είναι να τρίβεις τα μάτια σου. Πολύ παράξενο αυτό. Μπράβο. Πολύ παράξενο όντως. Είναι καταπληκτικό, δηλαδή αδύνατο και στη φαντασία ακόμα. Και όμως συμβαίνει. Και αυτό είναι καλό. Δεν το περίμενα. Αυτό είναι μια διαπίστωση όμως, έτσι. Δεν είναι κάτι που πρέπει να είσαι. Είναι γεγονός αυτό. Ναι, δεν είναι διαπίστωση. Γεγονός. Ακριβώς. Είναι κάτι ξεκάθαρο. Δεν το συζητάμε. Τώρα, ως προς τα χρήματα. Πολύ απλά τα αφεντικά μας, όποιος και να είναι κυβέρνηση, δεν έχει σημασία. Τα αφεντικά μας αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να καταστρέψουν την παγκόσμια οικονομία και ζήτησαν ότι το μόνο που πρέπει να γίνει, γιατί όταν ολοκληρωθεί το πείραμα, έτσι λέω, θα χρειαστεί να γίνει επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση σημαίνει ότι πάμε από το μείον, όχι μηδέν, ούτε καν μηδέν δεν θα είναι, μείον είναι, όταν θα έχει τελειώσει αυτό όλο, θα χρειαστεί να μπει στο συν και εκεί θέλει χρήμα. Ήδη έχουν αποφασίσει πολλά τρισεκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια να κοπούνε σε χρήμα και εντάξει δεν θα είναι μόνο σε χρήμα, θα είναι και ένα απλό
μια απλή ενημέρωση μέσα στον υπολογιστή, εντάξει. Αυτό είναι αρκετό. Ότι σου στέλνω 10 δισεκατομμύρια. Σιγά να μην τα κάνουν χαρτιά και να τα κουβαλάνε με φορτηγά. Αυτά γίνονται με εγγραφές. Μια εγγραφή μέσα στον υπολογιστή σημαίνει 10 δισεκατομμύρια. Το ζήτημά μου είναι ότι εμείς, μάλλον πάλι, είμαστε τελευταίοι σε αυτό. 30 δισεκατομμύρια μέτρα λέει η Πορτογαλία. 200 δισεκατομμύρια μέτρα λέει η Ισπανία. Ότι πήρε τώρα, έτσι. Μα ήδη από το ξεκίνημα. 750 δισεκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης τώρα αυτή τη στιγμή και εμείς παίρνουμε όλο 12. Είναι λίγα τα χρήματα που, δηλαδή ούτε κοκαλάκι δεν μας δίνουν. Το θέμα είναι ότι σίγουρα όμως για να αναλειτουργήσει αυτό που μηδενίζεται θα πρέπει να πέσουν χρήματα. Θέλουν δεν θέλουν θα μας δώσουν χρήματα. Αυτό είναι το δεδομένο και το κατάλαβα από χθες. Χθες στάθηκε το μήνυμα. Που μπήκαμε στην ποσοτική χαλάρωση, λες αυτό έτσι. Ναι. Και που φάνηκε ξεκάθαρα ότι η συνεννόηση που έγινε όταν μαζευτήκανε όλοι εκεί στις Βρυξέλλες είναι πώς θα μοιραστούν τα χρήματα και πόσο χαλαρή θα είναι η κατάσταση. Αυτό ίσως να μας ευνοήσει κιόλας. Γιατί εμείς ήμασταν πάνω στο μηδέν. Τώρα θα μαζευτούν και οι υπόλοιποι στο μηδέν, άρα μπας και έχουμε μια εκκίνηση όλη παρέα. Το πού θα βρίσκεται ο καθένας μετά από 2 μήνες, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Μακάρι αυτή η οργανωτική μας δυναμική που έχουμε σήμερα να αποδώσει τόσο που εμείς να είμαστε και μπροστά από τους άλλους. Μακάρι. Μάλιστα. Το εύχομαι. Ερώτηση. Ναι. Τι θα γίνει, φιλάρετε, γιατί είσαι και λογιστής, τι θα γίνει με τις δηλώσεις φέτος, ξέρεις? Εντάξει, θα γίνουν κανονικά. Απλά οι δηλώσεις έτσι κι αλλιώς πάνε για Ιούνιο. Πότε θα ανοίξει δεν ξέρω, γιατί κανονικά τέλος αυτού του μήνα θα έπρεπε να ανοίξει κιόλας. 1η Απρίλη ανοίγει. Μπράβο, γι' αυτό έτσι θυμάμαι. Θα πάρουν παράταση, αργότερα θα πάνε. Εντάξει, δεν είναι όποτε και κανονικά θα πρέπει να ανοίξουν, γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι υποχρεώσεις αλλάζουν. Δηλαδή, από τη μια λέει ότι τα χρήματα που δώσανε οι επιχειρήσεις, ίσως και κάποιοι ακόμα, που είναι προκαταβολή για αυτή τη χρονιά, θα επιστραφούν και μετά θα ξαναδοθούν για να μπορέσει να πάρει κάποιος χρήμα. Εμένα με ενδιαφέρει πραγματικά, εκτός από τα 800 ευρώ που αποφασίσαν να δώσουν σε αυτούς που εργάζονται, που σίγουρα τα χρειάζονται οι άνθρωποι, να δοθούν και ανάλογα χρήματα σε αυτούς που δεν εργάζονται, στους πραγματικά ανέργους. Όπως επίσης να στηρίξουν, γιατί όταν λέει θα δοθεί το δώρο Πάσχα, που είναι 1 δισεκατομμύριο για όλους τους εργοδότες, αυτό το δώρο Πάσχα που είναι 1 δισεκατομμύριο, να πρέπει να συμβάλλει και το κράτος. Δηλαδή, ναι. Μια στιγμή, όταν μηδενίζεται το κοντέρ, δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλον. Και το χειρότερο, ελπίζω να μην το φτάσουν εκεί, να πάρεις δανεικά, λέει, από την τράπεζα, η οποία θα σου τα δώσει, γιατί θα έχει εγγύηση του κράτους, να πάρεις δανεικά για να ξοφλήσεις αυτά που δεν έβγαλες. Μα θα είσαι αυτό μετά μια ζωή έτσι. Με χρέος. Δεν θα μπορείς να το ξοφλήσεις. Αυτό το χειρότερο σενάριο, έτσι. Α, βέβαια. Ή δίνεις χρήμα για να μπορέσει να προχωρήσει και να δυνατά μια επιχείρηση και να αναπτυχθεί, ή την καταχρεώνεις. Και άμα την καταχρεώσει την έχει στο χέρι για όλη του, δηλαδή ο άλλος δουλεύει για όλη του τη ζωή μετά να ξεχρεώνει. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Θα περιμένουμε. Αυτά όλα πρέπει να περάσουν οι 2 μήνες, να βγούμε σόι με το καλό όλοι μας, να γερεί και μετά να το συζητήσουμε πάλι. Ωραία. Πάντως είναι θετικό αυτό που γίνεται. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν θέλουν να μας καταστρέψουν. Κάνανε το πείραμα τους, συνεχίζεται το πείραμα να ολοκληρωθεί και να δούμε πού το πάνε. Αυτό θα φανεί στο μέλλον. Γεια και χαρά. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου.
Νέα Σμύρνη, ΑΕΚ, τι κάνετε? Νέα Σμύρνη, ο Ηρακλής. Τώρα ζάχο δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον τελικό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει. Θα γίνουν όμως τα μάτς, πρόσεξε, γιατί τα μάτς λέει θα είναι Ιούνιο βέβαια, έτσι. Τι να κάνουμε. Εφόσον πήγε το Euro του χρόνου, 100% γιατί παίζονται όχι στο ελληνικό, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πολλά εκατομμύρια ευρώ, μην πω και δις, λοιπόν θα γίνουν τα μάτς. Οπωσδήποτε θα τελειώσουν τα πρωταθλήματα, ακόμη και αν πάει τέλη Ιούνι. Έτσι. Εκτός από τους τερματοφύλακες θα φοράνε και οι υπόλοιποι γάντια. Ποια μία ομάδα, sorry, δώσε μου εδώ. Μία ομάδα το έδειχνε, προσέξτε, η Γκρέμιο. Κατέβηκε, λέει, στο γήπεδο με μάσκες. Κάτι διαμαρτυρόταν για κάτι και κατέβηκε στο γήπεδο, λέει, με μάσκες. Όχι, δουλειές θα πέσουν με στο παιχνίδι. Δεν θα έρθουν σε επαφή άνθρωποι, μάσκα και γάντια. Λοιπόν, εγώ ήθελα, παιδιά. Έλα. Εγώ το έχω δηλώσει. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και πάρει φέτος το τέταρτο συνεχόμενο κύπελο Ελλάδος, εγώ δεν θα κατέβω στο Λευκό Πύργο, βαρέθηκα, φίλε, να κατεβαίνω να πάρει γύρισμα. Δεν θα το πάρει, οπότε δεν έχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να καίω συνέχεια βενζίνη, ρε φίλε. Έχει δίκιο, αλλά. Στο χώρο Λευκό Πύργο και το ίδιο. Δηλαδή, θα, μου φτάνει, έγινε συνήθεια. Θα στην κάνει τη χάρη ομάδα σου, γιατί δεν θα πάει καν τελικό. Μη στεναχωριέσαι. Αν θες την προσωπική μου γνώμη, γιατί μιλάς με μένα. Ναι. Ο Ολυμπιακός να μην το πάρει και όποιος άλλος θα το πάρει, ας το πάρει και ας πανηγυρίσει όπως πρέπει. Και όποιος άλλος, ρε φίλε. Όχι και όποιος άλλος θα το πάρει. Κοίτα, εάν δεν υπήρχαν αυτά τα γεγονότα τώρα και πηγαίναμε εν θερμό στο Χαριλάου, δηλαδή με τα γεγονότα, τα ποδοσφαιρικά νοπά, θα ήταν πολύ δύσκολο να περάσουμε. Τώρα μετά από αυτό που έχει γίνει, ξέρεις, έχει αλλάξει και ο τρόπος σκέψης των ανθρώπων λίγο και ο τρόπος ζωής με αυτά. Είναι άλλο το κλίμα, θα είναι σίγουρα άλλο το κλίμα. Ηρακλή, όχι βέβαια ότι δεν θα μας περιμένουν με το μαχαίρι στα δόντια μετά από αυτά που κάνει ο πρόεδρος μας. Δίκιο έχεις. Εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά θα είναι διαφορετικό σίγουρα το κλίμα. Δίκιο έχεις, απλά παίζει ρόλο γιατί δεν ξέρουμε τώρα, πιθανολογούμε έτσι, δεν ξέρουμε αν θα έχει κόσμο ή όχι. Άμα είναι Ιούνιο μπορεί και να έχει κόσμο. Μπορεί κατάλαβες. Και βέβαια αγωνιστικά. Η ΑΕΚ ήταν χάλια όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες όπως λέει ο Ηρακλής. Συγγνώμη, η ΑΕΚ συγκρίσει με όλη την χρονιά του στο πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι ήταν στο πικ του πρωταθλήματος φέτος. Δηλαδή τα πήγαινε πάρα πολύ καλά. Στην έδρα της όντως. Ναι, αλλά τώρα αυτό το πράγμα που είχε γίνει διακοπή έχει επηρεάσει όλους. Όλες τις ομάδες δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν. Άλλο λέω, μπορεί, γιατί είπες αν πήγαινε στο Χαριλάου με ενθερμό και τα λοιπά, γιατί είχε φάει και τις φάπες ο Καρυπίδης, παιδί μου, από το Γατούλη. Ήτανε, ναι, μπροστά. Το δικό σας εκεί πέρα κάτω και είχε τρελαμένος ο κόσμος, λογικά. Άσε που μπορεί να είναι και καλό για τον Άρη, γιατί αυτό το μάτς μύριζε μπαρούτι, φίλε. Εγώ λέω να σου πω γιατί, μπορεί να κάνω για τον Άρη. Σκέψου τώρα με τον κόσμο τρελαμένο, αγανακτισμένο, να έχει να πάρει 50 χρόνια κύπελο, να έχει φάει σφαλιάρες ο Καρυπίδης, αποδυτήρια από το Μελισανίδη, να έχει χτυπηθεί ο φροντιστής τέλος πάντων του Άρη, ποιος ήταν ο κύριος γυμναστής. Ο γυμναστής, μπράβο. Και να γίνει και κανά, να είναι κανένα 0-1-0-2 στο 27, ξέρω εγώ, στο 30. Όλα τα καλά. Σκέφτεσαι λίγο τι έχει να γίνει. Όλα τα καλά σενάρια παίρνει ο Τάσος, όπως βλέπεις. Λέω, ρε φίλε, λέω. Κακό για τον Άρη, λέω. Γιατί στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλο άγχος και πίεση για μια ομάδα όπως ήταν ο Άρης, συνήθως βγαίνει κερδισμένη πιο εμπειρή ομάδα. Καταλαβαίνεις. Αυτό έχεις δίκιο. Αν δεν βγει το πρώτο 20 λεπτό ένα γκολ την πρώτη μισή ώρα, μετά θα έχει πρόβλημα ο Άρης. Καλά, το γκολ είναι, ναι, για τον ΠΑΟΚ είναι, είναι καλό. Στο πρώτο... Για τον ΠΑΟΚ είναι καλό, γιατί έχει ένα προβάδισμα. Ναι. Έχει ένα 3-2 μέσα στην Τούμπα, όχι ότι είναι σκορ πρόκρισης, αλλά όπως και να το κάνεις, παίζει για δύο αποτελέσματα. Ηρακλή, στο πρώτο που είπες για άγχος, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά στο δεύτερο δεν συμφωνώ. Δηλαδή, αν δεν βάλει γκολ. Λέει και στο πρώτο μου δεν μπορεί να βάλει. Καθυστερεί. Στο 90 είναι 0-0. Γιατί στο λέω. Στο 90 είναι 0-0 και στο 91 κάνω γκολ. Όχι, θα σου το λέω. Δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο όμως. Θα γίνει και το αντίθετο. 0-1. Το λέω γιατί η ΑΕΚ έχει έναν προπονητή ο οποίος όσο περνάει η ώρα και δεν τρώει γκολ οργανώνεται καλύτερα πίσω. Εντάξει. Γι' αυτό. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Αν και α γίνουν τα μάτσα, α είναι όλο ο κόσμο καλά και να επανέλθουν. Καλά και ναι, εννοείται. Και για να κλείσουμε, να σου πω κάτι πριν κλείσουμε. Όποιο διαβάζει ιταλικό και αγγλικό τύπο αυτέ τι μέρε, θα δει ότι η Ιταλία και η Αγγλία, περισσότερο η Ιταλία, έχει κάνει επίγουσα έκκληση να έρθουν στη χώρα τη, και η Αγγλία βέβαια, αλλά περισσότερο σου λέει η Ιταλία, κλιμάκια γιατρών από την Κούβα, τη Βενεζουέλα και την Κίνα.
Από αυτές τις τρεις χώρες. Γιατί από αυτές τις τρεις? Εγώ ήξερα γιατί... γενικά γιατρών, δεν ήξερα εξειδικευμένα. Ειδικά από αυτές τις χώρες, διότι το σύστημα υγείας της Κούβας θεωρείται από τα καλύτερα στον κόσμο. Και οι γιατροί και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε έρευνες κλπ. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι και η μόνη χώρα που δέχτηκε το καράβι με τους 700 Άγγλους επιβάτες. Ναι, εντάξει. Πριν τέσσερις μέρες. Δεν μου λες, Ηρακλή, ναι. Στη Νέα Σμύρνη είπες είσαι. Ναι, ναι. Πού, εκεί στην πλατεία, κοντά? Όχι, από πάνω. Στο μπάσκετ, άμα ξέρεις, από κάτω από το μπάσκετ. Τι ωραία πλατεία άρα είναι εκείνη, ρε φίλε, στον πεζόδρομο, ρε φίλε. Τι ωραία τώρα, άμα πας, είναι εγώ, εσύ και η Λάμπα είμαστε, άμα πας τώρα. Καλά, εντάξει, πήγα και πέρσι και πήγα και φέτος και πέρσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ η Νέα Σμύρνη. Ναι, είναι ωραία. Είναι πολύ ωραία συνοικία. Τέλεια συνοικία είναι. Πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, έχει Σμυρνιούς παλιούς και το έχουν φτιάξει ωραία το μέρος εδώ. Γενικά είναι ωραία η περιοχή και έχει και ωραίες παρουσίες και ωραία μαγαζιά. Αυτά πρόσεξε ο Τρέγιας, όπως κατάλαβες. Τι θες να προσέξω, ρε φίλε, στην Τριβάνια. Ναι, είναι και οι Πάνθυρες εκεί πέρα στο αυτό, στην πλατεία μέσα. Είναι και οι Πάνθυρες. Είναι εντάξει παιδιά. Συνήθως. Πρώτη φορά έχω ακούσει, γιατί έχω, όπως αν ακούσει εκπομπές, φίλο Αεξή στο Γκίζι, πολύ καλό φίλο, έτσι. Ναι. Πρώτη φορά ακούω Αεξή να λέει καλά λόγια για Πανιόνιο. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη. Τώρα, εντάξει, υπήρχε αυτή η κόντρα που είχαν σκάψει και το γήπεδο τότε, άμα θυμάσαι, για να μην παίξουμε στην Ευρώπη. Ναι. Μπράβο, τα θυμάσαι. Αλλά μιλάμε τώρα, εντάξει, Άτους. Άλλαξαν οι γενιές και υπάρχουν παιδιά που σκέφτονται αλλιώς και έχουν πάρει και πρωτοβουλίες πάρα πολύ καλές και κοινωνικές, οι Πάνθυρες. Mm-hmm. Και έχουν και καλές απόψεις με τις οποίες εγώ τουλάχιστον συμφωνώ. Πάντως, μία χρονιά Ηρακλή, δεν θυμάμαι ποια είναι. Όπως και θυμάμαι με τον Μπάουκ, υπάρχει μία καλή σχέση με τον Μπάουκ, η σύνδεση του Πανιονίου. Λίγο διαταράχτηκε, αλλά συνεχίζει να είναι. Η φωτοβολίδα αυτή είναι το γνωστό. Ναι, αλλά... άκου λίγο, υπάρχει μία χρονιά, δεν θυμάμαι, έχει καμιά 15ετία, ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο πιο νωρίς. Ο Πανιόνιος ήταν να παίξει με την ΑΕΚ, αν έφερνε Χ ή κέρδιζε, έβγαινε ο ΠΑΟΚ Ευρώπη, αν κέρδιζε η ΑΕΚ, έβγαινε η ΑΕΚ Ευρώπη και πρέπει να έλεξε 1-3. Με πολύ χαλαρούς ρυθμούς ο Πανιόνιος, δηλαδή, κατάλαβες, δηλαδή σαν αποτύπωση την ΑΕΚ. Δεν το θυμάμαι αυτό, ναι, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Ούτε εγώ το θυμάμαι, να πω την αλήθεια. 2003, 2004, 2002, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Δεν το θυμάμαι κι εγώ. Ναι, αλλά προτίμησε την ΑΕΚ αντί για τον ΠΑΟΚ. Σφαγή. Εσείς τα βρίσκετε και στην Αθήνα λίγο, γίνετε συνεταιράκια γίνεστε. Σφαγή του ΠΑΟΚ. Γίνεστε λίγο συνεταιράκια να μου κατάλαβες. Ενώ εμείς εδώ σκοτωνόμαστε ΠΑΟΞΙΔΕΣ Αργιανή Κυρακλειδής. Ναι. Εσείς όταν πρόκειται για το κοινό καλό τα βρίσκετε. Δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν πήρε η ΑΕΚ το ποτάσμα που λέμε το χάρτινο. Ναι. Θυμάσαι πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού. Τι έλεγαν. Υπέρ της ΑΕΚ έλεγαν. Το ξέρω. Πρωτοσέλιδα του Ολυμπιακού. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική. Το πώς έληξε, 3-1 που ήταν 2-0 στο 8. Που ήθελε μόνο νίκη ο ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα. Κοίτα, αυτό το παλιό λες. Ναι, βέβαια. Με Δημητριάδη στο πρώτο λεπτό γκολ. Άκου να σου πω όμως, επειδή ήμουνα μέσα εγώ. Πόσο, μας είπες, σε είχα ξαναρωτήσει ηλικία, πες μου, γιατί η φωνή... 50, τι να σου πω. 50, εντάξει, δικός μας. Ήμουνα μέσα σε αυτό το περνάς. 10 χρόνια μας έβγαζε. Πρέπει να με σέβεσαι. Εντάξει. Σε σεβόμαστε. Μπράβο, θα μεγαλύτερο. Εμένα δεν με περνάς. Προχώρα. Εμείς είμαστε το ίδιο. Το ίδιο. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Όχι, έλεγες για αυτό το match. Για αυτό το match. Ήσουν μέσα με το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι, ήμουνα μέσα. Δεν υπήρχε αυτό που λένε. Είναι και λίγο μύθος ότι λέγαμε θα το σηκώσουμε μαζί γαύρια. Όχι, βέβαια, αλλά είναι μύθος γιατί αν θυμάσαι τότε η ομάδα της ΑΕΚ και η ομάδα του Ολυμπιακού. Ήτανε όπως ήταν, ας πούμε, η Μπαρτσελώνα με την καλή Μπαρτσελώνα με την Κετάφε. Η πρώτη επίθεση γκολ τώρα, σε ντέρμπι. Ναι, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κερδίσει η ΑΕΚ. Καλά, εντάξει, ήταν καλύτερη ομάδα. Η ΑΕΚ τότε απλά, ξέρεις, σε κάθε μάτς βγαίνει και ο ανάλογος μύθος όπως σε πολλά άλλα παιχνίδια. Δεν διαφωνώ. Απλά ήταν. Τα κρυγόνα, τα περιβόητα, τα φώτα τότε. Ήταν αν ο Ολυμπιακός έφερνε Χ2, το παίρνει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, αλλά θυμάστε ότι τον Ολυμπιακό με Τσαλουχίδη δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ναι, εντάξει, ήταν καλύτερη ομάδα τότε. Η ΑΕΚ σαφώς. Εντάξει, ήταν η εποχή που η ΑΕΚ έπαιζε μπάλα, μεγάλη μπάλα. Με Πάγεβιτ, θυμάσαι, Τσάρτα τότε κλπ. Σαμπανάτζοβιτ, έτσι. Βέβαια. Ο Κόνσκι, αυτούς. Πότε με τα τρία συνεχόμενα λέτε. Τρία συνεχόμενα.
και πήραν τον Κωστή και θέλαν εντάξει, και τέταρτο. Έπαιξε λίγο ρόλο και η διαιτησία τότε, έτσι, να τα λέμε. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Και να έπαιξε που σίγουρα θα έδωσε κάποια σφυρίγματα. Εντάξει, δεν γινόταν αυτό που από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ένα κρακτό ήταν. Η τριετία της κίτρινης παράγκασης. Ένα κρακτό ήταν, κρακτό του Μανολά με τη Λάρισα. Το πέναλτι. Με τη Λάρισα που βγήκε και το είπε κιόλας. Ναι, που δεν τον ακουμπάει καν, εντάξει. Ναι, ναι, και βγήκε και το είπε και λέει δεν έγινε κανένα πέναλτι. Δεν ήταν. Αν έλεγε κάτι άλλο θα γινόταν ρεζίλη, ρε Ηρακλή, αφού δεν τον ακουμπάει καν, φαίνεται. Ναι, θυμίσου τις δηλώσεις του Γεωργάτου σε εκείνο το περίφημο 2-3 στο Χαριλάου με τον ζωγράφο που λέει τι έγινε, ρε παιδιά, δεν κατάλαβα. Ναι, δεν έχει άδικο. Υπάρχει μια διαφορά τώρα. Πάντω η Ηρακλή, ούτε η ΑΕΚ ούτε ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει δύο πέναλτι στο 12 όπω έχει πάρει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό πέρσι. Ο άνθρωπο είναι τρόλερ, μην τον απαντάς η Ηρακλή, άστον. Δεν θυμάμαι εγώ τον ΠΑΟΚ έχει πάρει ποτέ στην ιστορία του. Στο 12 δεν πήρε πέναλτι και το φέτο δεν πήρε. Δύο πήρε ή τρία πήρε φέτο, σε ποιο μάτσι είναι. Τα παλιά τα θυμάμαι, τα φρέσκα δεν τα θυμάμαι. Φέτο, στο φετινό πρωτάθλημα δεν πήρε δύο πέναλτι. Με τον Όφη ή όχι. Στο 12. Στο 12 του λέω ρε. Στο 12 έχεις πάρει δύο πέναλτι. Πήρες δύο πέναλτι. Έχεις πάρει δύο πέναλτι. Με τον Παναθηναϊκό το ένα, φίλε, δεν είναι τίποτα. Πάρε τον Παναθηναϊκό που είστε και σε συνεννόηση, πηγαίνετε στην Καμάρα και κάνετε κανένα συλλαλητήριο. Μια χαρά μας. Συνεννόηση είναι με 2-0. Έτσι είπε ο κύριος Γκαγκάτσης ρε. Εγώ το είπα. Σε συνεννόηση είναι ρε φίλε όσον αφορά να πούμε τα δικαστικά και τα λοιπά, όχι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, εγώ άλλο κατάλαβα. Συγγνώμη. Τι να κάνουμε. Άλλες ομάδες χάσαν 4 φορές. Συγγνώμη, εγώ άλλο κατάλαβα και όλοι οι υπόλοιποι κόσμοι. Εντάξει. Εγώ δεν παρεμβαίνω, είμαι ο ΙΕ. Έγινε. Εντάξει. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή δύναμη. Άμα το καλοκαίρι κάνεις καμιά σκασιά στην πόλη μας, θα παίρνω από εδώ. Θα ανέβω οπωσδήποτε γιατί έχω μια βάφτιση. Ωραία. Πότε είναι η πέρα για πολύ να πούμε και μέχρι τότε να είμαστε καλά. Έτσι, γεια. Yeah, έλα. Να σε καλά, Ηρακλή. Τελευταίος, μην τηλεφωνείτε. Είναι ήδη και 51. Να κάνουμε έτσι τον επίλογο εγώ και ο Τάσος, να διαβάσουμε και τον χορηγό. Και να ξεκινήσει και στην ώρα του. Δες τώρα τι μου λέει. Άκου τώρα τι λέει ο Γιάννης που στέλνει μήνυμα. Τι είπε για το. Ναι, τι είπε ο Ηρακλής για τον Μελισανίδη, είπε τίποτα κακό. Τώρα σε αυτά που. Δεν νομίζω. Μου λέει. Τι. Δεν είναι ΑΕΚ αυτός. Πες στον φίλο, δεν έκανε τίποτα ο πρόεδρος. Α, για το ΑΕΚ. Καλά, δεν έκανε τίποτα ο πρόεδρος, δε. Α, για τις φάπες που έριξε στο Θόδωρο. Ρε εσύ, δεν έπιασε τα. Πώς θα λέει, τα μέσα του επόπτη. Ο επόπτης το είπε. Α, γράφει τώρα. Ζαγό, ο Θόδωρος το παραδέχτηκε ότι το χτύπησε. Ένα χαστούκι, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω αν το παραδέχτηκε. Είπε ότι, εγώ αυτό που άκουσα, διάβασα, είναι ότι είπε ότι δεν έκανα κίνηση εναντίον του γιατί είναι σαν να χτυπούσα τον πατέρα μου. Τώρα δεν ξέρω αν τον βάρεσε, αν τον έκανε. Εντάξει. Άρα κάτι θα είχε. Κάτι θα έγινε τώρα, εντάξει. Τότε. Κάτι θα υπήρξε, δεν μπορεί τίποτα. Να μην δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν σφαλιάρα, γροθιά. Μα νομίζω ότι γράφτηκε και στο τέτοιο, έτσι, στην έκθεση, στο φύλλο αγώνα. Νομίζω κάτι γράφτηκε. Ναι. Δεν τα θυμόμαστε. Τώρα και. Τιμωρήθηκε η ΑΕΚ τελικά, τι έγινε. Νομίζω είναι στον αθλητικό δικαστή. Τώρα το τι τέτοια θα φάει. Λέει η ποινή λέει από 2-4 αγωνιστές και 100.000. Τώρα... Πώς γίνεται αυτή η ΑΕΚ να την γλιτώνει συνέχεια, ρε φίλε. Εδώ ρίξανε Μολότοφ, ρε φίλε. Μολότοφ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι τη FIFA. Στον Άγιαξ, Άκου τι μου λέει ο Γιάννης. Μολότοφ μπήκε ο άλλος μέσα στο ΑΚΑ, ρε φίλε, και έριξε Μολότοφ να του κάψει. Και δεν σου κάνα τίποτα. Άκου τι μου γράφει. Δεν είδα, λέει, τίποτα. Λέει και γράφει ότι δεν είναι ο καθένας. Ρε Γιάννη, η έκθεση του διαιτητή είναι. Τι δεν είδες. Πρέπει να δεις. Ο διαιτητής ξένος ήταν, δεν ήταν Έλληνας. Γιάννη. Όταν ο Γατούλης κοπανούσε τον μπαλέτα, εσύ να πούμε έκοβες μακαρόνι στο Φαμιλιάνο, άστο τώρα, μην το ψάξεις, τι να δεις εσύ. Τι να δεις εσύ, έχω τύπο άνθρωπος, λέει, δεν αντέδρασα, ήταν σαν να χτυπούσα τον πατέρα μου. Άκου τώρα έχω τον φίλο. Εσύ άκου τώρα να σου πω κάτι, αν ήσουν εσύ και ήσουν στη θέση του Καρυπίδη, και εσύ έδινε ο άλλος να πούμε ένα φαπώνι, ένα πλακώνι, μια σφαλιά, ένα μπουκέτο, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν θα ορμούσε, ρε φίλε. Κάτι θα έκανα, αλλά δεν θα το βάρουσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τώρα τι. Λογικά. Άκουσε με. Λογικά δεν θα ήταν μόνο του τέτοιο με τα ίδια λέμε. Δεν θα ήταν μόνο του. Και ο Κάρι δεν πρέπει να ήταν μόνο του. Καλά. Δεν είναι ότι και ο Κάρι δεν πήγε μόνο του. Εντάξει.
Εντάξει, τέλος πάντων, δεν είμαστε μπροστά. Τι να σου πω. Και ο καθένας, είπαμε, στις ίδιες καταστάσεις αντιδρά διαφορετικά. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος. Κάτσε να σου διαβάσω ένα πολύ. Εγώ προσωπικά, ρε φίλε, ειλικρινά σου μιλάω. Αν ήμουν, ξέρω εγώ πόσο είναι ο Καρυπίδης, 40. Ωραία. Αν ήμουν 40 και με κοπανούσε ένας μπαρμπίτσουλας 70 ετών, θα τον είχα φάει του λαρέκι, ειλικρινά σε μιλάω. Θα τον είχα ξεσκίσει. Άκου τώρα τι γράφει ο φίλος μας ο Γιάννης, δε από το επίθετο, που ζει στη Γερμανία. Μας περιγράφει λίγο αυτό που μας είπε και ο Θόδωρος. Άκου τι λέει, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ζει στη Γερμανία και εργάζεται στη Γερμανία ο Γιάννης, έτσι. Λέει, εδώ στη Γερμανία πολλοί άρχισαν να πάρουν μέτρα. Πουθενά όπου και να πας σε σούπερ μάρκετ ή φαρμακεία δεν σου βάζουν αντισηπτικό. Σας ακούω και λέω τι λένε. Είμαι οδηγός λεωφορείου και σήμερα ξεκινώντας φόρεσα γάντια μιας χρήσεως για προφύλαξη και το αφεντικό μου με έκπληξη. Άκου τι λέει, και το αφεντικό μου με έκπληξη με ρώτησε γιατί φοράς γάντια. Ενώ χαιρετιόμαστε με τα πόδια, όχι με τα χέρια, αλλά για να πιάσω το τιμόνι χωρίς γάντια που το οδηγούσα. Που το οδηγεί άλλου πριν το τέλο πάντων, όλα αυτά τα λέω γιατί και σήμερα δεν έχουν καταλάβει τι έχουν καλά, να κάνουν. Δυστυχώ νόμιζα. Δεν είπα το Χρήστο ότι άκου τι λέει. Καλά και εγκαίρω. Λέει, δεν μπορώ να σα πάρω τηλέφωνο, είμαι στη δουλειά, αλλά δυστυχώ νόμιζα ότι ζω σε οργανωμένο κράτο. Πολύ μύθι έτσι λίγο. Γιατί όλοι έχουμε τη Γερμανία σαν το τέλειο κράτο στο μυαλό μα. Και από άλλου φίλου έχω ακούσει έτσι, και από τον κόσμο που μιλάμε έτσι τακτικά. Και από άλλου φίλου ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τέλεια και ειδηλιακά όπως τα φανταζόμαστε, έτσι, και στη Γερμανία. Γιατί είπαμε, πειθαρχημένη Γερμανία, οργανωμένη, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε. Ναι, τα είπαμε αυτά, τα είπαμε αυτά. Για να το κλείσουμε λίγο το θέμα με το Γατούλη και τον Καρυπίδη. Δηλαδή, εσύ, Καρυπίδη, αυτός που είναι 70 χρονών, δεν σε σέβεται. Εσύ γιατί δεν το σεβαστείτε. Γεια σου, πω, ρε φίλε. Γεια σου, πω, τώρα δεν ήμουν μπροστά. Εσύ γιατί δεν το σεβαστείτε, φίλε. Δεν ήμουν μπροστά. Δεν το κατάλαβα. Και κάτι άλλο στο Μελισανίδη θα ήθελα να ρωτήσω. Αν τον είχατε, αν είχατε την ευκαιρία, θα το ρωτούσα, ρε εσύ Μελισανίδη, αν δεν είχε του μπατσαράδε, του σκοτού από βουλκανιζατέρ δίπλα σου, θα το χτυπούσε 40χρονο του Καρυπίδη. Θα είχε τη μαγιά να το χτυπήσει. Δύσκολα. Ή θα σου έβγα τίποτα πατάτε βαθυλάκου να βγουν από πίσω σου. Το Βαθύλακο το είπες λίγο έτσι να πω στην τύχη, έτσι. Όχι, δεν αναφέρομαι ξανά σε κανέναν από αυτούς εγώ. Τέλος, έληξε αυτό γιατί παρεξηγούνται. Δεν χρειάζεται. Okay. Κατάλαβες. Κάτι θα έγινε. Ναι. Το είπα γιατί η πατάτα Βαθύλακου να πούμε είναι φημισμένη. Κατάλαβες. Αυτό το είπα. Πώς λέμε τρίγωνο πανοράματος. Mm-hmm. Δεν είναι. Σωστό. Αν, μπράβο. Τα τρίγωνα πανοράματος είναι τα καλύτερα, όντως. Αν μπράβο. Και από του Βαθύλακου η πατάτα πάλι είναι. Από τις πιο ποιοτικότερες, τις πιο γευστικές και τις πιο νόμιμες. Ωραία. Κάνε επίλογο εσύ. Κάνε επίλογο. Ο επίλογος μια άλλη μια φορά θα είναι ο ίδιος. Αυτός που είναι όλη την εβδομάδα. Προσέχουμε. Μένουμε σπίτι μας. Μένουμε υπεύθυνοι. Το μυαλό στο κεφάλι μας. Ιδίως μιλάω για τους ηλικιωμένους που βλέπω ότι ξεστρατίζουν να πάρω ένα ψωμί, να πάω να πάρω ένα κιλό ντομάτες, να πάρω το φαρμάκιο. Δεν θα πας πουθενά. Θα σου φέρει ο γιος σου, θα σου φέρει ο γονός σου, θα σου φέρει ο γειτονάς σου, θα σου φέρει ο Δήμος. Υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου. Ενημερωθείτε ή να συνημερώσετε τα παιδιά σας και καθίστε στον πισινό σας μέσα στο σπίτι σας λίγες ημέρες για να σωθείτε και εσείς, να σωθούν και οι συνάνθρωποι σας, όλοι σας. Λοιπόν, προσεκτικά τηρούμε όλοι τους κανόνες υγιεινής. Μπόρα είναι παιδιά, θα την περάσουμε όλοι μαζί. Από εμάς εξαρτάται για το πόσο χρόνο θα διαρκέσει. Αν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε και κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι θα έχουμε μικρότερο χρονικό διάστημα εμείς εδώ σαν Ελλάδα. Αν ο καθένας κάνει το κεφαλιού του και πάλι το Σαββατοκύριακο σκουθέτη φύγετε στις παραλίες, στα χωριά σας, στις βόλτες σας, στα έτσι, στα έτσι, σαν να μην σας νοιάζει τίποτα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, νομίζω ότι θα μας πάρει παραπάνω χρόνο, παιδιά. Λοιπόν, εγώ σας καληνυχτώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας στην εκπομπή άλλο ένα βράδυ. Θα τα πούμε αύριο πάλι. Ζάχο μου πάλι αύριο στις 9. 9. Έτσι, από τα Τρέγια. Καλό βράδυ σε όλους σας. Να σε καλά, να σε καλά Τάσο. Καλό βράδυ και σε σένα. Να διαβάσουμε για το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που είναι η Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο
το γνωστό, το πασί γνωστό πλέον, για τυχόν ερωτήσεις ή απορίες που έχετε όσον αφορά την Μάζδα Μανατίδης, το 2310-924-931. Λοιπόν, τα είπαμε νομίζω καλά και σήμερα, περάσαμε πιστεύω ευχάριστα 2 ώρες. Αύριο πρώτα ο Θεός, στις 9 η ώρα ξανά η επόμενη εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι, μην το κουνήσετε ρούπι από εκεί που κάθεστε ή ξαπλώνετε ή οτιδήποτε άλλο κάνετε. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας και η εκπομπή Ζούγκλα. Σας κρατεί συντροφιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Από μένα, δεν υπάρχει κανένας άλλος στο στούντιο, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.